σεβαστοί πατέρες, αξιότιμη κύριε Κοπάτσο, επίτιμε πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιώς, κυρίες και κύριοι, η ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση σε παγκόσμιο επίπεδο μιας πλειάδος αιρέσεων και παραθρησκευτικών ομάδων και οργανώσεων στις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί οπωσδήποτε μια θλιβερή πραγματικότητα. Οι αιρέσεις αυτές, των οποίων ο αριθμός αυξάνει συνεχώς κατά γεωμετρική πρόοδο, φέρει στη σκέψη μας τον προφητικό λόγο του Κυρίου μας. «Πολλοί ψευδοπροφήτε εγκερδίσονται και πλανήσουσι πολλούς». Και αποτελεί ένα ακόμη από τα σημεία των καιρών που επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη στους εσχάτους χρόνους. Η αυξημένη και συντονισμένη δράση των παραθρησκευτικών αυτών ομάδων αποτελεί μια πραγματική απειλή και πρόκληση όχι μόνο για την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και για την πολιτεία, τους κοινωνικούς φορείς και για όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για την περιφρούρηση των πνευματικών και πολιτιστικών αξιών της χώρας μας. Οι παραπάνω ομάδες έγιναν αντικείμενο ερεύνης και συζητήσεων σε πανορθόδοξες διασκέψεις, αλλά και από πολιτικούς φορείς της Ελληνικής Πολιτείας και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, από την εποχή δηλαδή που διάφοροι γκουρού, ψευδομεσίες και ψευδοσωτήρες της ανθρωπότητος πάτησαν το πόδι τους στην Ευρώπη και δυστυχώς και στην πατρίδα μας, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν τα πρώτα θύματα. Μια από τις οργανώσεις αυτές, ίσως η πιο επικίνδυνη, με παγκόσμια εξάπλωση, αποτελεί χωρίς αμφιβολία και η Σαϊντολογία. Μια διεθνής, συγκεκαλυμένη με θρησκευτικό προσωπείο, οικονομική επιχείρηση, με αποκρυφιστικές καταβολές, η οποία εκπροσωπεί ολοκληρωτικές δομές και τάσεις που περιφρονούν την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου και έχουν καταστροφικές συνέπειες στην προσωπικότητά του. Η Ιερά Μητρόπολη μας, εκτιμώντας όλα τα παραπάνω και συνειδητοποιώντας τους κινδύνους που προέρχονται από τις δραστηριότητες και τις προσιλητιστικές μεθόδους της οργανώσεως αυτής και θέλοντας να περιφρουρήσει το ποίμνιό της από διάφορες από αυτές τις οργανώσεις, διοργανώνει την παρούσα ημερίδα με θέμα Σαϊντολογία, μια πραγματική απειλή, στην οποία οι εκλεκτοί ομιλητές μας, κ. Κρύπας Γιώργιος, διδάκτορας της νομικής του Πανεπιστημίου, του Παντίου Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο κ. Μιλιώνης Ιωάννης, ειδικός ερευνητής επιθυμάτων αποκρυφισμού και παραθρησκείας, θα μας αναπτύξουν διάφορες πλευρές του θέματος. Παρακαλούμε τώρα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κ. Σεραφείμ, να απευθύνει χαιρετισμό και να κηρύξει την έναρξη της ημερίδας. Ονοσιολογιότατη, δεσιμολογιότατη, ετυμολογιότατη κύριε επίτιμε πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν κυρίω, με αφορμή την κυκλοφόρηση και τη διανομή του εντύπου με τίτλο «Ο δρόμος προς την ευτυχία, ένας οδηγός κοινής λογικής για καλύτερη ζωή», στο εξώφυλλο του οποίου απεικονίζεται μάλιστα ο Ορθόδοξος Αγιοπελαγίτικος Ναός, που έχει εκδοθεί και κυκλοφορείται από τη Σαϊντολογία, το αρμόδιο γραφείο αιρέσεων και παραθρησκειών της Ιεράς μας Μητροπόλεως απεφάσισε τη σύγκληση απόψινής ημερίδος για την ενημέρωση του Ορθοδόξου Πληρώματος σχετικά με το περιεχόμενο της εμφανιζομένης ως Εκκλησίας της Σαϊντολογίας. Αν και το ζήτημα αυτό απασχόλησε την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο παρελθόν, εν τούτης θεωρούμε ότι έχουμε χρέος απέναντι του πληρώματος της Μητροπόλεως μας να επαναλάβουμε ότι όπως σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και στην Ελλάδα η ελληνική δικαιοσύνη με τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών 7.380-1996 και του Εφετείου Αθηνών 10.393 του 1997 έχει αποφανθεί ότι η Σαϊντολογία επιδιώκει σκοπούς ξένους προς τη φύση και την έννοια του ανθρώπου ως ελευθέρου όντως. Επίσης ότι είναι μια οργάνωση με ολοκληρωτικές δομές και τάσεις που στην ουσία περιφρύνει τον άνθρωπο, ενώ ενεργεί ελεύθερα και μόνο κατ' επίφαση, προκειμένου και αποκλειστικά να προσελκύσει μέλη τα οποία στη συνέχεια υφίστανται πλήση εγκεφάλου. Με απότερο σκοπό τη δημιουργία κατευθυνωμένου τρόπου σκέψεως
και που από ετών τράφηκε σε απαγορευμένη και ενδοσκοπική δραστηριότητα. Τα τμήματα αυτά που ανεγνώστησαν είναι από τις συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις. Κατά συνέπεια, οι σεντολογικές αντιλήψεις, με όποιο τρόπο και αν προωθούνται, δεν μπορούν να θεωρηθούν ούτε οδηγός κοινής λογικής για καλύτερη ζωή, πολύ δε περισσότερο ως εκπαιδευτικά εργαλεία για την εξομάλυνση των εντάσεων, όπως υποστηρίζει η εν λόγω οργάνωση. Η σεντολογία έχει να αντιμετωπίσει κατηγορίες σε πολλές χώρες ότι αποτελεί επικίνδυνη λατρεία, που κάνει κρίση εγκεφάλους οπαδούς και καρπώνει τα περιουσιακά τους στοιχεία, παρότι οι ηγέτες της το αρνούνται αυτό. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, η σαϊεντολογία πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι ένα θάνατο πνευματικό με περιόριστες δυνατότητες που προσδίδουν οι εξωγήινοι οι οποίοι κατοικούν στο ανθρώπινο σώμα. Οι πρακτικές περιλαμβάνουν διάφορα στάδια μνήσεων με στόχο την αναγωγή του ανθρώπου σε θήτα. Δημιουργήθηκε από τον Αμερικανό συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Λαφαγκέτ Ρον Χάπαρτ το 1954 και έχει έρθει από Λος Άντζελες έχοντας μέλη σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων διάσημοι όπως οι ηθοποιοί Τον Κρούζ και Τζον Τραβόλτα. Προσφάτως, ο γνωστός συγγραφέας και δημοσιογράφος του περιοδικού New Yorker, Lawrence Wright, εξέδωκε το βιβλίο του Going Clear Scientology, Hollywood and the Prison of Belief, το οποίο αποκαλύπτει ότι η σεντολογία διδάσκει ότι η ατομική αυτοβελτίωση και πρόοδος θα επιτευχθεί μόνο μέσω του πλουτισμού και της ευδαιμονίας και ότι πολλοί συνάνθρωποι μας βίωσαν πολύ σωματική ψυχολογική κακοποίηση μέσα στους κόλπους της. Υπάρχουν πολλοί που διηγούνται τον τρόμο του Sea-Org, του πλοίου δηλαδή, που φιλοξενεί την ελίτ της σεντολογίας. Το βιβλίο παρουσιάζει σοκαριστικές ιστορίες για παιδιά που εργάζονται με πλήρες ωράρια και δεν πηγαίνουν σχολείο. Το πιο σκληρό και αποκαλυπτικό κομμάτι της έρευνας σχετίζεται με το κρυφό καταφύγιο της εντολογίας που ονομάζεται The Hall, η τρύπα, στην Νότια Καλιφόρνια και αναφέρεται στην αυταρχική ηγεσία του διαλόγου του ιδρυτού David Miscavige. Εκπροσώπου της Ιεράθμιας Μητροπόλεως παρεκκλήθη το Γραφείο Ερέσεων της Ιεράς Συνόδου και ο πεπνημένος γραμματεύς αυτού, ο αντισημολογιός του πρεσβύτερος κ. Κυριακός Τσουρός, να συνδράμουν την προσπάθεια ενημερώσεώς μας και έχουμε την ιδιαίτερα ευλογία και τιμή οι πολυτίμητοι συνεργάτες της Ιεράς Συνόδου, οι καταξιωμένοι και δόκιμοι διάκονες αληθείας και του Ευαγγελικού Φωτός, ο εντιμολογιότατος κ. Γεώργιος Κρύπας, διδάκτορας της νομικής, και ο λογιμότητος κ. Ιωάννης Μιλιώνης να μας καταθέσουν την ειδική των πεφωτισμένη μαρτυρία για την παραθρησκεία της σαϊεντολογίας. Τους ευχαριστούμε και εξ ονόματος των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας στα μήκη και τα πλάτη του πλανήτου όπου φθάνει τη στιγμή αυτή το μήνυμα αυτής της ημερίδος. Κηρύσσομαι με τους λόγους αυτούς την έναρξή της και ευχόμεθα ταπεινώς ο Θεός της ειρήνης, της αγάπης και της ελευθερίας να μας προφυλάσει από την καταδολίευση της θεοδόπου ελευθερίας μας. Και για να γίνει πιο σαφές τι εννοούμε, παρουσιάζουμε με πολύ ολίγες γραμμές τα βασικά στοιχεία της σαϊεντολογίας. Ο Λαφαγκέτ Ρον Χάπαρτ ήταν ένας συγγραφέας ιστοριών επιστημονικής φαντασίας με εξωγήινους και τέρατα, τις οποίες πουλούσε σε φθηνά περιοδικά τις δεκαετίες του 40. Σύμφωνα με τη βιογραφία του, κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 40, ο λάτρης του αποκριθισμού, Χάπαρτ, έκανε την ακόλουθη προφητική δήλωση. Θα ήθελα να ξεκινήσω μια θρησκεία, εκεί είναι τα πολλά λεφτά. Το 1950 ο ίδιος έγραψε τη διανοητική, ένα εγχειρίδιο αυτοβελτίωσης 700 σελίδων που έγινε best-seller. Δύο χρόνια αργότερα το ξανάγραψε, εισάγοντας για πρώτη φορά την ιδέα της σαϊεντολογίας από τη λατινική λέξη «σάιο», που σημαίνει «γνωρίζω», και την ελληνική «λόγος», ως μελέτη της γνώσης και της αληθείας. Εν συντομία, η σαϊεντολογία βασίζεται στην ιδέα ότι όλα τα προβλήματα του ανθρώπου, ψυχικά και σωματικά, είναι το αποτέλεσμα της αντιδραστικής διάνοιας, του τμήματος δηλαδή της διανοίας που δεν ελέγχεται κατά την σεντολογία από τη θέληση του ατόμου.
Για τη σεντολογία όλα τα προβλήματα ξεκινούν από την ψυχή και λύνονται με το auditing, μια θεραπεία κατά την οποία ένα ειδικό συζητά με τον ασθενή πιστό για τα προβλήματα. Το auditing γίνεται μέσω με τη βοήθεια ενός ηλεκτρόμετρου, μια συσκευή που μοιάζει με τον ειχνευτή ψέματος και μετά τα μικρά ηλεκτρικά φορτία του σώματος κατά τη διάρκεια της κουβέντας. Ύστερα από ατέλειωτο auditing, το οποίο μάλιστα χρεώνεται πολύ ακριβά, ο υποψήφιος γίνεται operating theta, δηλαδή φτάνει στο πρώτο από τα συνολικά 8 operating theta στάδιο. Κάπου στο τρίτο στάδιο, ο θεωρητικά theta αναπτύσσει απίθανες πνευματικές δυνατότητες, μπορεί δίθεν να ελέγχει τα αντικείμενα του περιβάλλοντος και δικαιούται να μάθει το μεγάλο μυστικό δόγματος, εντός εισαγωγικών, που είναι τι, το περιπετειώδες παραμύθι της δημιουργίας του κόσμου, πάντα σύμφωνα με τον Χάμπαρτ και τη Σαϊντολογία, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από μια μυθική ιστορία με εξωγήινους και εν ολίγης. Πριν από 75 εκατομμύρια χρόνια, ένας σατανικός άρχοντας, ο Ξένου ή Ξέμου, ήλεγχε 76 πλανήτες στο μέρος του γαλαξία που βρίσκεται η γειτονιά μας. Οι πλανήτες ήταν πυκνοκατοικημένοι μεν, παρικμασμένοι δε. Οπότε ο Ξένου μάζεψε τα περίπου 13,5 δισεκατομμύρια εξωγήινου, τους μετέφερε όλους στη Γη και τους πέταξε στα ηφαίστεια, στα οποία εντωμεταξύ έριξε βόμβες υδρογόνου, με αποτέλεσμα να εκραγούν όλα και ταυτόχρονα να πεθάνουν όλοι. Οι ψυχές των νεκρών εξωγήινων ονομάστηκαν Θήτανς. Πέταξαν στον ουρανό της Γης για να πέσουν στις ηλεκτρονικές παγίδες του Ξένου, ο οποίος ενέθεσε στο άειρο μυαλό τους τις ψεύτικες δοξασίες περί Θεού, περί Κυρίου μας Ιησού Χριστού και περί των οργανωμένων θρησκειών. Στη συνέχεια, πολλές από αυτές τις ψυχές στήλωσαν τα ανθρώπινα όντα. Συμπερασματικά, κατά τη σεντολογία, η πηγή όλων των δεινών και της ανθρώπινης δυστυχίας βρίσκεται στο γεγονός ότι μέσα στο φθαρτό ανθρώπινο σώμα κατοικεί η ψυχή ενός παραπλανημένου και στραβωμένου εξωγήινου. Πράγμα πολύ περίεργο βέβαια για μια σύγχρονη επιστημονική ανάλυση. Θα ήθελα τη στιγμή αυτή να ευχαριστήσω εκ βαθέων την ερήτημο πρόεδρο του Πειραιακού Συνδέσμου, την κυρία Τζανάκη, του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δωρεάν παραχώρηση του χώρου, καθώς και όλους σας για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα έχουμε την ομιλία του κύριου Κρύπα Γεώργιου, ο οποίος είναι διδάκτορας της νομικής του Παντίου Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριος Κρύπας, για όσους δεν το γνωρίζετε, έλαβε τη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση, σπούδασε νομικά στην Ελλάδα, Γερμανία και Γαλλία. Υπηρέτησε επί 30 ετία στο Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως ως Διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας. Ανεκηρύχθη διδάκτορας του Συνταγματικού Δικαίου με βαθμό άριστα και βραβεύθη από την Ακαδημία Αθηνών 2 φορές για τα επιστημονικά του έργα. Εξεπροσώπησε την Ελλάδα στο εξωτερικό σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια περί τις 200 φορές και δίδαξε νομικά θέματα σε διάφορες σχολές και πανεπιστήμια. Είναι μέλος συνοδικών επιτροπών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία του έχει απονείμει το Χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου για τις υπηρεσίες του προς την Εκκλησία. Έχει εκδώσει πολλά επιστημονικά συγγράμματα και μελέτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα περισσότερα των οποίων αναφέρονται στην νομική προστασία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Επίσης, έχει μεταφράσει και δημοσιεύσει στον ελληνικό νομικό τύπο τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίες αναφέρονται στην προστασία της Εκκλησίας. Ο τίτλος της ομιλίας, την οποία θα μας αναπτύξει σήμερα, είναι το λογικός και νομικός αβάσιμο των θεωριών των σαϊοντολόγων. Κύριε Κρύπα, έχετε το λόγο. Μπορείτε να ανέβετε και στο βήμα, αν θέλετε. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, πανοσιολογιότατοι, ερεσιμολογιότατοι πατέρες, κυρίες και κύριοι, καταρχήν θα αρχίσω με μια παρατήρηση νομικό περιεχόμενο, αλλά δεν είναι ευρύτερο γνωστή. Όλα τα κράτη της Ευρώπης, δυτικής και ανατολικής, έχουν ένα νόμο,
ο οποίος αναφέρεται στην αναγνώριση των θρησκειών. Εκεί αν εμφανιστεί μια οργάνωση και πει με θρησκεία, δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζεται αυτομάτως και ως θρησκεία, διότι η αναγνώριση της θρησκείας συνεπάγεται την απόλαυση ορισμένων δικαιωμάτων και φυσικά και του ατομικού δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας. Όλα τα κράτη της Ευρώπης, ανατολικής και δυτικής, πλην της Ελλάδος. Στην Ελλάδα, νομοθεσία περί αναγνωρίσεως των θρησκειών δεν υπάρχει. Έτσι, οποιοδήποτε μπορεί να εμφανιστεί και να πει με θρησκεία και το θέμα τελείωσε. Απλώς το Σύνταγμα στο άρθρο 13 θέτει δύο προϋποθέσεις, η θρησκεία να είναι γνωστή και οι αρχές της να μην προβάλλουν τη δημόσια τάξη. Κατά τα λοιπά, δεν έχουμε άλλη προϋπόθεση. Έτσι, να σας πω ένα παράδειγμα για αφεντρικό την κατάσταση, επειδή βρισκόμαστε στον Πειραιά, αν παραδείγματος χάρη η αγαπητή μας ομάδα Ολυμπιακός πει αύριο είμαι θρησκεία και θεωρώ την μπάλα και κληρικούς και προσφαιριστά, υπόθεση τελείως. Αναγνωρίζεται από άνθρωπος θρησκεία. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα. Και στην Ελλάδα πρέπει να αποκτήσουμε και εμείς τέτοιο νόμο όπως όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Όσες φορές έχει προωθηθεί τέτοιο νόμο, η λεγόμενη προοδευτική κουλτούρα τον σταματάει. Πριν ανατρέξουμε σε στοιχεία της εντολογίας, θα πρέπει να αναφερθούμε, να προσφύγουμε στα δικά της στοιχεία και στα δικά της συγγράμματα για να δούμε εάν πράγματι από αυτά που αναφέρει προκύπτει ότι είναι θρησκεία. Το σπουδαιότερο λοιπόν έργο της που έχει εκδώσει είναι αυτό, σας το δείχνω σε φωτοτυπία, το οποίο αναλύει λεπτομερώς γιατί η σιαντολογία είναι θρησκεία. Προσφεύγονται λοιπόν μόνο σε αυτό το στοιχείο, ας δούμε εάν πράγματι αυτά τα οποία λέει έχουν καμία βάση. Η σιατολογία ιδρύθηκε για να απαντήσει σε ερωτήματα επιστημονικά. Παραδείγματος χάρη, προς τα που κατευθύνεται το σύμπαν, εάν οι φαινομενικά πρόσχερες ζωές μας εκπληρώνουν κάποιο σπουδαιότερο σκοπό, στη σιατολογία βρίσκεται και τεράστιος όγκος επ' αυτού. Στην εισαγωγή του έργου αυτού αναφέρεται ότι η σιατολογία είναι θρησκεία. Προστίθεται, η σιατολογία είναι θρησκεία χωρίς δόγμα. Στη σιατολογία δεν υπάρχει τίποτε που να αναμένεται να το αποδεχθεί κάποιος σαν την πίστη ή στη βάση μιας αυθαίρετης εξουσίας. Ο σκοπός της σιατολογίας είναι να προσφέρει γνώση στο άτομο. Άρα εδώ ομολογείται ότι η σιατολογία δεν αποτελεί θρησκεία, αλλά την αποκαλούν έτσι πλασματικός, κατά πλάσμα δικαίου, όπως λέγουμε εμείς στην νομική επιστήμη. Αποτελεί δηλαδή επιστήμη και προσφέρει αυτός γνώσεις κατά την άποψή του. Βεβαίως, στη συνεχεία αναφέρεται ότι οι γνώσεις αυτές αφορούν τη σχέση του ατόμου με το υπέρτατο «ον». Αλλά και σε αυτή την περίπτωση έχουμε μόνο γνώσεις και όχι βεβαίως δόγμα ή πίστη, ως λιτός ανωτερομολογείται. Όμως ο τόλος σημαίνει ότι μια επιστήμη είναι επιστήμη μόνο όταν παρέχει γνώσεις μέχρι ένα σημείο και ότι εάν παρέχει γνώσεις πέραν του σημείου αυτού πάμε να είναι επιστήμη και μετατρέπεται σε θρησκεία. Όπως φαίνεται να δέχονται οι σιαντολόγοι, επειδή οι γνώσεις που παρέχουν εκτείνονται και στο υπέρτατο «ον», δια την κατανόηση του οποίου δεν απαιτείται πίστη ή δόγμα. Με άλλα λόγια, οι σιαντολόγοι ισχυρίζονται, αν καλώς εννοήσαμε, ότι μια επιστήμη είναι επιστήμη εάν παρέχει α κύκλο γνώσεων. Εάν παρέχει α συν β κύκλο γνώσεων, τότε μετατρέπεται σε θρησκεία. Κάτι το οποίο δεν προκύπτει ούτε και μπορεί να προκύψει από πουθενά. Προς πλήρη απόδειξη των ανωτέρων, δηλαδή η θρησκεία συνάπτεται προς το δόγμα και όχι προς την επιστημονική γνώση, επικαλούμεθα το αναφερόμενο στη σελίδα 4 του συγγράμματος αυτού, αναφέρεται λοιπόν επιλέξει τα εξής. Για εκατοντάδες χρόνια η θρησκεία έχει οριστεί επί τη βάση του δόγματος και αμέσως κατωτέρωπη στην ίδια σελίδα αναφέρεται επιλέξει. Για πολλά χρόνια οι θρησκείες ερμηνεύονταν με μεθόδους όπως αυτή που συνήθως βασίζονται περισσότερο σε εικασίες. Ήδη λοιπόν οι σιαντολόγοι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να δέχονται, να ταυτίζονται με τις απόψεις που διατυπώνουμε αμέσως ανωτέρω. Ήδη ότι μια θρησκεία για να είναι θρησκεία απαιτείται να έχει δόγματα, πίστη και αποδοχή εις υπερφυσικό φαινόμενο. Προσθέτονται ότι αυτό γίνεται δεκτό εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Η στηρία σε λίγη για να δικαιολογήσει την παρέκκληση από το επιστημονικό κρατούντα πολλούς αιώνες και γενικώς παγιωδέτα, αναφέρεται ότι το 1860 ο Άγγλος Μαξ Μίλλερ μίλησε για τη δημιουργία μιας επιστήμης της θρησκείας.
Εν συνεχεία, αναφέρονται κάποιοι άλλοι θεωρητικοί που υπεστήριξαν κάποιες απόψεις και τέλος ότι το 1900 ανθρωπολόγοι και κοινωνιολόγοι αντίδρασαν διαξυδημούς σχετικά με το αν στο ότι η θρησκευτική πεποίθηση και πρακτική μπορούσαν να κατανοηθούν μόνο μέσα στο πολιτιστικό περιεχόμενο από το οποίο αναπτύχθηκαν. Τέλος αναφέρεται ότι ένα θεμελιακό στοιχείο της θρησκείας είναι η υπερβατικότητα και χαρακτηρίζει όλες τις θρησκείες. Καταλήγει δε ότι ο συγκρατούς αγνώμη θεωρείται η δεχομένη ότι τα χαρακτηριστικά μιας θρησκείας είναι τρία. Ένα πιστεύω, θρησκευτικές πρακτικές, μια κοινότητα πιστών. Και ενώ όπως είδαμε στην εισαγωγή αναφέρεται ότι η θεατολογία είναι θρησκεία χωρίς δόγμα, στη σελίδα 15 του κυρίου μέρους υπάρχει ο εξής τίτλος του κεφαλαίου 2. Το δόγμα της αειντολογίας. Δεν χρειάζεται επομένως να σχολιάσουμε την κραυγαλαία αυτή αντίβαση των θεωριών των σιαντολόγων, διότι τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι αυτονόητα. Στη σελίδα 16 αναφέρεται επί λέξη. Η σαϊντολογία είναι μια θρησκευτική φιλοσοφία. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι θρησκεία. Αυτό ακριβώς υποστηρίζουμε και εμείς στην παρούσα περίπτωση, ότι η σαϊντολογία είναι μια θρησκευτική φιλοσοφία, αλλά όχι θρησκεία. Και αφού το σαν σημείο αναπτύσσονται κάποια θεωρητικά κατασκευάσματα, δηλαδή ότι οι σαϊντολόγοι επιθυμούν έναν κόσμο χωρίς πολέμους και χωρίς εγκληματίες, στον οποίο είναι ικανοί να αναδεικνύονται, καταλήγουν με την εξής διατύπωση. Μία κατανόηση αυτών των πεποιθήσεων θα αποδείξει ότι η θεατολογία ταιριάζει να βρίσκεται ανάμεσα στις θρησκείες και στις θρησκευτικές παραδόσεις του κόσμου. Ομολογουμένων πανηγυρικός, ακόμη αγορά, ότι η θρησκεία δεν αποτελεί η θρησκεία. Ευθύς αμέσως αρχίζει η ανάλυση του βιβλίου Διανοητική, το οποίο το έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά, όπου αποδεικνύεται ότι το βιβλίο αυτό του Ιθρυτού Λαφαγέρο Χαμπά περιέχονται απόψεις επιστημονικές σε μεγάλη έκταση, την ορθότητα των οποίων δεν είναι του παρόντος να εξετάσουν. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν αναφέρεται πουθενά εις ποιαν έκταση εις την επιστήμη γενικότερα οι απόψεις αυτές έχουν γίνει αποδεκτές και εις ποια έγκυρα και υψηλού κύρους πανεπιστήμια διδάσκονται. Επίσης δεν αναφέρεται ποιοι δεν κάνουν αποδεκτές επιστημονικές απόψεις του βιβλίου αυτού, δια ποιον λόγο και τι αντιτάσσουν οι σιαντολόγοι και πώς αποφούν ή ανατρέπουν τα αντίθετα προς τη θεωρία του Χάπαρτ προβαλλόμενα επιχειρήματα. Καταλήγεται η ανάλυση του λόγου βιβλίου και στο ότι η σιαντολογία αποτελεί θρησκεία με το εξής επιλέξει επιχείρημα. Εντός εισαγωγικών, μετά από προσεκτική ανασκόπηση όλων των σχετικών δεδομένων της έρευνας, ο Χάπαρτ απομόνωσε την απάντηση. Ο άνθρωπος έχει παραπλανηθεί από την ιδέα ότι έχει ψυχή. Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος είναι ένα πνευματικό όν που έχει διάνοια και σώμα. Το πνεύμα είναι η πηγή για όλα τα καλά, ευπρεπή και δημιουργικά σε αυτόν τον κόσμο. Είναι το άτομο που είναι ο εαυτός του. Με αυτή την ανακάλυψη, ο Χάπαρτ ίδρυσε τη θρησκεία της αειντολογίας, γιατί είχε με σιγουριά πλέον βρεθεί στο πεδίο που παραδοσιακά ανήκει στη θρησκεία, το πεδίο του ανθρωπίνου πνεύματος. Αυστηρός επιστημονικός, αμερολήπτος και αντικειμενικός ερευνόμενος λοιπόν το κύριο επιχείρημα των σιαντολόγων, που διαμορφωθούν στη θρησκεία, δεν αποδεικνύει τίποτε άλλο παρά το ενός αντίθετο, πείτε ότι δεν αποτελούν θρησκεία, σε καμία περίπτωση. Θα ήταν επιστημονικός εντελώς αβάσιμο, αστήριπτο και εντελώς οξυπραγματικό να ισχυριστεί κανείς ότι όποιος υποστηρίξει ότι ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή αλλά μόνο σώμα και διάνοια, ανεκάλυψε μια καινούρια θρησκεία. Ο γνωστός, πλήστοι όσοι από αρκετά τον χρόνο μέχρι σήμερα υποστήριξαν ότι ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή αλλά μόνο σώμα και διάνοια, αλλά κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι αυτή η άποψη συνεπάγεται ίδρυση μια θρησκεία. Και ενώ περαιτέρω το εν λόγω έντυπο αναφέρει ότι οι θρησκείες χαρακτηρίζονται από την πίστη σε ένα υπέρτατο όν, το οποίο αναλύουν, περιγράφουν και προσδιορίζουν, για να θεωρηθεί μια ορθόδοξη θρησκεία πρέπει να πιστεύει και να προσδιορίζει ένα υπέρτατο όν. Ευθύς αμέσως τον εν λόγω έντυπο αντιφάσκων προς εαυτό αναφέρει και επιλέξει τα εξής. Η σαϊντολογία διαφέρει από τις άλλες θρησκείες στο ότι δεν κάνει καμία προσπάθεια να περιγράψει την ακριβή φύση του Θεού. Αφού λοιπόν η σαϊντολογία κατά τη δήλωσή της διαφέρει από τις άλλες θρησκείες, κατά το βασικό αυτό γνώρισμα, τεκμηρεύεται πάλι ότι δεν αποτελεί θρησκεία. Σε αυτό το συμπέρασμα οφείλουμε να καταλήξουμε, εάν σκεφτούμε χρησιμοποιώντας τους κανόνες της λογικής του Αριστοτέλους, οι οποίοι παραμένουν αξίματα αναλύωτοι επί 2.400 χρόνια. Αυτό επιβεβαιώνεται πανηγυρικώς με το συμπέρασμα, στο οποίο καταλήγει η οσάνω συλλογιστική των σιαντολόγων, η οποία έχει επιλέξει ως εξής. Αυτή είναι μια αναγκαία προσέγγιση, γιατί στη σιαντολογία κανένας δεν αναμένεται να αποδεχθεί τίποτα μόνο εν πίστη.
Δηλαδή, ούτε και το άλλο χαρακτηριστικό των θρησκειών, την πίστη, έχει τη σεντολογία. Επακολουθεί το κεφάλαιο 3, το οποίο κυκλοφορείται οι θρησκευτικές πρακτικές της σεντολογίας. Διαβάζοντας κανείς την περιγραφή των λόγων θρησκευτικών πρακτικών, δεν καταλαβαίνει από πουθενά. Γιατί οι πρακτικές αυτές είναι θρησκευτικές. Σε κανένα σημείο δεν επεξηγείται. Αντιθέτως, αναφέρεται ότι οι πρακτικές αυτές είναι η εκπαίδευση υπό τον τίτλο Ότιτιν, οι απλές τελετές χωρίς καμία θρησκευτική υφή. Παραδείγματος χάρη, σελίδα 41 αναφέρεται επιλέξη. Οι ιερείς της αντιλογίας πραγματοποιούν πολλές τελετές, υπηρεσίες που είναι του ιδίου τύπου με αυτές που και άλλοι ιερείς γραμμοί και ιερείς άνθρωποι των εκπαιδεύουν κάθε Κυριακή. Ο ηγούμενος της Εκκλησίας ή κάποιος άλλος ιερέας επιτελεί μια λειτουργία για τα μέλη της Εκκλησίας, που είναι ανοιχτή σε επιμέλεια επίσης. Σε αυτή τη λειτουργία, ο ιερέας μιλάει για ένα θέμα σχετικά με μια σημαντική αρχή, η πρακτική της ιατρολογίας, και συζητά πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινή ζωή. Όπως βλέπουμε λοιπόν, η λειτουργία της ιατρολογίας δεν αποτελεί παρά μια ομιλία και μόνο. Άρα, τι θα πούμε, ότι όταν μια οργάνωση διοργανώνει ομιλίες μετατρέπεται αυτομάτως και σε θρησκεία, δεν προκειμένου χαρακτηριστικό, αλλά και αρκετά περίεργο, ότι οι ιατρολόγοι πραγματοποιούν τη λειτουργία τους κατά ημέρα Κυριακή. Ως γνωστόν, μόνο η Χριστιανική Εκκλησία έχει καθιερώσει ως ημέρα ελευθερίας την Κυριακή και καμία άλλη θρησκεία. Και τούτο εις ανάμνηση της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, η οποία εγέννητο ημέρα Κυριακή. Οι άλλες θρησκείες, οι μη χριστιανικές, δεν έχουν καθιερώσει την Κυριακή ως ημέρα λατρεία. Οι Εβραίοι έχουν το Σάββατο, οι Μουσουλμάνοι την Παρασκευή και ούτω καθεξής. Οι Ιατρολόγοι πουθενά δεν δηλώνουν ότι έχουν παραμικρά σχέση προς τη χριστιανική θρησκεία, προς τον Χριστό ή προς την Ανάστασή του. Άρα, πώς καθιερώνουν η μέρα λειτουργίας, το λειτουργίας, το λέω πάντα εντός εισαγωγικών, την Κυριακή. Η δουλειά μια άλλη απόδειξη ότι δεν αποτελεί θρησκεία, τούτο ότι ποτέ μια οργάνωση με έχουσα ολέτη παραμικρή σχέση με τη χριστιανική θρησκεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως θρησκευτική επί το λόγο ότι διοργανώνει λειτουργίες την Κυριακή. Οι Ιατρολόγοι περαιτέρω προσαπόρησε ότι από τον θρησκεία αναφέρουν ότι τελούν τελετές ή τη γάμους, ονοματοδοσίες, κηδείες. Από αυτή την έκδοση πληροφορούμεθα ότι μια τελετή της τελετή της ονοματοδοσίας απλώς λέγεται το όνομα του τέκου. Η τελετή του γάμου περιγράφεται ως ένας πολιτικός γάμος, η δε κηδεία περιγράφεται ως ένα κατεβόδιο του νεκρού από τους παρεμπισκομένους της Αθήνης. Σε όλες αυτές τις τελετές ελείπει εντελώς και απολύτως κάθε έννοια θείου, θεού, ιερού ή έστω υπερβατικού λογισμού. Από πουθενά δεν γίνεται καμία ανοίξη και καμία μνήμα περί του ότι οι τελετές αυτές έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα και καμία απόδειξη επιστημονικώς αποδεκτή δεν προσκομίζεται περί τούτου. Επομένως, μόνες είναι λόγω τελετές, όσο ακριβώς περιγράφονται στην έκδοση του Σαντιλόγου, δεν αποδεικνύουν καθόλου ότι αποτελούν οργάνωση θρησκευτική. Επακολουθεί το κεφάλαιο 4, τριτροφορείται ιερά κείμενα και σύμβουλα της θρησκευτικής, ως εκτενής υπότιτλος αναφέρεται το εξής. Τα ιερά κείμενα της θρησκευτικής θρησκευτικής αποτελείται από τα κείμενα, αποτελείται, δεν λένε αποτελούνται έτσι, αποτελείται από γραπτά και τις υπογραφημένες ομιλίες του ΚΑΠΑ, στα αντικείμενα της διανοητικής και της αιτιολογίας. Αυτά τα ιερά κείμενα περιλαμβάνουν περισσότερο από μισό εκατομμύριο γραπτές σελίδες, πάνω από 300.000 υπογραφημένες διαλέξεις και περίπου 100 ταινίες. Καταρχήν, εκείνο που θα είχαμε να παρατηρήσουμε εν πρώτης είναι ότι η τεραστία έκταση των λόγων ιερών κειμένων, 500.000 σελίδες κλπ, δεν αποτελεί απόδειξη ότι οι Ιατρολόγοι αποτελούν θρησκεία. Επίσης, δεν αποτελεί διάφορη απόδειξη ότι τα κείμενα αυτά τα έγραψε ο Λαφριγέτη Προχάπαρτ και όχι κάποιο άλλο. Άρα, το Ασάνο κείμενο δεν μπορεί να αξιολογηθεί επιστημονικό ως απόδειξη περί θρησκείας. Επίσης, δεν μπορεί να αξιολογηθεί επιστημονικό στο γεγονός ότι τα κείμενα αυτά είναι ιερά, επειδή τα έγραψε το Ασάνο πρόσωπο. Εν συνεχεία, αναφέρεται ότι τα κείμενα αυτά θεωρούνται απαραβίαστα και δεν επιτρέπεται να λιωθούν. Προς τούτο έχουν νομικά κατοχυρωθεί ως πνευματικά έργα με πνευματικά δικαιώματα συμφώνων με τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει τίποτα, διότι ως γνωστόν σε όλα τα κράτη τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται όσο ζει ο δημιουργός και 70 χρόνια από τα θάνατα. Άρα, μόλις φάσουν 70 χρόνια από το θάνατο του Χάπαρτ, τα κείμενα αυτά πάβουν να είναι απαραβίαστα και οποιοδήποτε είναι ελεύθερο να τα αλλοιώσει εις όση συνέταση επιθυμεί, χωρίς καμία εις βάρος του συνέπεια. Άρα το απαραβίαστο κειμένο είναι χρονικώς οριορισμένο. Εν συνεχεία, παρατήθηκε η θήτη μερικών έργων του Χάπαρτ, καθώς και βαρχία περίληψη του περιεχομένου. Εξαρτώ ακριβώς το κειμένο και μόνο, διότι δεν είναι δυνατόν να αναγνώσουμε 500.000 σελίδες,
προκύπτει τα ιερά, τα κείμενα, αυτά δεν είναι παρά έργα εμφανιζόμενα ως επιστημονικά. Και δεν είναι το παρόν που να ασχοληθούμε κατά πόσο δεν είναι. Από τις δημοσιευόμενες λοιπόν συνοπτικές περιλήψεις των έργων αυτών, πουθενά δεν αναφέρεται ότι αυτά είναι θρησκευτικά. Πουθενά οι περιλήψεις αυτές δεν ομιλούν περί κάποιου υπερτάτου όντως. Δεν αναφέρονται σε κάποια θρησκευτική πίστη. Δεν προβαίνουν σε υπερβατικούς λογισμούς ή υπερβατικές σχέσεις. Βέβαια, σε ένα σημείο χρησιμοποιείται λέξη θρησκεία. Αλλά μόνο για να μας πει ότι αυτή περιγράφει τη φύση του θήτα. Και σε ένα άλλο σημείο χρησιμοποιείται το επίθετο θρησκευτικός. Αλλά και εδώ, για να μας πει ότι ένα από τα βιβλία του Χάπα παραθέτει σημαντικούς θρησκευτικούς κώδικες εντολίες. Καμία όμως επεξήγηση δεν δίνεται ως προς το τι λέγουν αυτοί οι θρησκευτικοί κώδικες. Τέλος, πληροφορούμεθα ότι το σπουδαιότερο βιβλίο του ατόμου αυτό είναι η Διανοητική, η οποία λένε ότι προηγείται της πλήρους κατανόησης του πνεύματος που κατέστησε φανερή τη θρησκευτική φύση της αντιλογίας. Καμία όμως επεξήγηση δεν δίνεται περαιτέρω και έτσι δεν πληροφορούμεθα πώς από το βιβλίο αυτό κατέστησε φανερή τη θρησκευτική φύση της αντιλογίας. Περαιτέρω αναφέρονται τα σίγουρα της αντιλογίας, τρίγωνα, εστέ, εντός ελλείψεως και σταυρός. Πώς η επιστημολογία, η εξαντολογία και γιατί χρησιμοποιεί ως σύμβολα ένα από τα σύμβολα του σταυρό, δηλαδή το σύμβολο της χριστιανικής θρησκείας, ενώ δεν έχει καμία σχέση προς αυτή, δεν είναι γνωστό. Η ιδέα ισχυρίζεται ότι ο σταυρός προεκήρυξε τη χριστιανοσύνη χιλιάδες χρόνια πριν. Εξακολουθεί περιγραφή των κτηρίων της επιστημολογίας, της εξαντολογίας ανά τον κόσμο, όσο κτηρίο δημοσιεύεται η εικόνα, προκύπτει ότι είναι τεράστια, πολυτελέστατα, πληροφορούμε θα πείσω ότι οι σιαντολόγοι διαθέτουν και ένα τεράστιο υπεροκιάνιο που έχει μεταγωγό. Επακολουθεί την περιγραφή φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων. Αν καλώς κατανοήσαμε, η περίσσο λόγος έκπτωση των σιαντολόγων, τα όσα αναφέρει μέχρι στιγμής, θα πρέπει να θεωρηθούν ως ένα είδος εισαγωγής. Μετά το τέλος αυτών, απακολουθεί ένα τμήμα αποκαλούμενο παράρτημα 1, το οποίο πληροφορούνται οι θεολογικές βάσεις της σιαντολογίας. Όμως και ο τίτλος αυτός αποδεικνύει ότι η σιαντολογία δεν αποτελεί θρησκεία αλλά θεολογία. Το ανλόγο παράρτημα 1, το ενό παράρτημα 1, περιλαμβάνει τρεις ενότητες. Πρώτον, στόχοι σιαντολογίας. Δεύτερον, παράγοντες. Τρίτον, αξιώματα της σιαντολογίας. Αποτελείται από παραγράφους αριθμημένες. Κατά την επιστημονική μας άποψη και τα τρία αυτά βασικά και τα μελιώδη κείμενα της εντολογίας, εφόσον εμφανίζονται και τοποθετούνται ού το πώς, θα έπρεπε να αποτελούν την πλήρη απόδειξη του ότι η οργάνωση αυτή αποτελούν θρησκεία. Όπως παραδείγματος χάρη, το χριστιανισμό ή η Αγία Γραφή αποδεικνύει ότι αυτό είναι, ότι αυτή είναι θρησκεία, στο μαμεθανισμό το Κοράνιο, στον Εβραϊκό τον Ταμού και ούτω καθεξής. Διαβάζοντας όμως κανείς όσο πιο προσεκτικά και πιο, με πιο καλή θέληση και καλοπιστία αυτά τα κείμενα, δεν φαίνεται να πείθεται ότι εν λόγω οργάνωση αποτελεί θρησκεία εφόσον δεν προσκομίζει τις αναγκαίες αποδείξεις και τέτοιες αποδείξεις δεν βρίσκεται πουθενά. Πιστοποιεί, αποδεικνύει, θεμελιώνει, τεκμηριώνει ότι, ότι οι σιαντολόγοι αποτελούν θρησκεία ή ότι κάνει θρησκευτική οργάνωση. Με κριτήρια βέβαια ως αυστηρός επιστημονικά αμερότητα και όχι συγκρινόμενα με την χριστιανική θρησκεία, δηλαδή εντελώς ανεπηρεάστος από προσωπικές τοποθετήσεις, προς απόδειξη τούτου και προς απόδειξη ότι η μέτρα γνώμη είναι εντελώς επιστημονική, αντικειμενική και ανεπηρεαστή, αναφερόμεθα σε συγκεκριμένα αποσπάσματα, ούτως ώστε να μην θεωρηθεί ότι διατυπώνουμε δικό μας τυχαίες μας απόψεις. Βέβαια, όλα αυτά, εφόσον καταλάβουμε να εφόσον μπορέσαμε να εννοήσουμε τι λέγουν τα κείμενα αυτά, τούτο διότι ήταν λόγω κείμενα και έτσι σε ένα πώς μας αποτελέσει από τα κείμενα αυτά, επιλέγουμε και τα κείμενα αυτά είναι ακατανόητα. Επιλέγουμε τυχαία ένα απόσπασμα αυτοτελές από τα κείμενα αυτά. Παράγραφος 28 του κειμένου που χάρη το τίτλο «Οι παράγοντες». Ειδού το κείμενο αυτό τι λέει. Παράγραφος 28. Η επίλυση κάθε προβλήματος που τίθεται εδώ είναι η εγκαθίδρυση των σημείων άποψης και των σημείων διάστασης. Η βελτίωση των συνθηκών και συνδυασμένη πορεία μεταξύ των σημείων διάστασης και συνεχώς των σημείων άποψης και η θεραπεία της αυθονίας ή της ανεπάρκειας σε όλα τα πράγματα, ευχάριστα ή άσχημα, με την αποκατάσταση της ικανότητας του σημείου άποψης,
να αναλαμβάνει σημεία άποψης και να δημιουργεί και ξεδημιουργεί, να μελεί, να ξεκινά, να αλλάζει και να σταματά σημεία διάστασης, κάθε είδος ανάλογα με τη βούληση του σημείου άποψης. Η σιγουριά και στα τρία σύμπαντα πρέπει να αποκτηθεί για τη σιγουριά και όχι για τα δεδομένα αυτά. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας Έλληνας, έστω και βαθύς γνώσης της φιλοσοφίας, ο οποίος να δίνεται να εννοήσει το απόσπασμα αυτό. Άρα, επομένως, η ζιαντολογία ισχυρίζεται ότι αποτελεί θρησκεία, τότε ποιος εκ των Ελλήνων, προπρίσκουν των Ελλήνων προσδοκά να προσελκύσει ως οπαδούς μόνο τους γνώσεις φιλοσοφικών, ψυχολογικών, κοινωνιολογικών δεδομένων, ή όπως άλλος, ή όπως αλλιώς θα ονόμαζε κανείς τους τυχόν δυναμένους να κατανοήσουν εντελώς ασαφείς αυτές έννοιες. Ακόμη και αν ήσαν έτσι τα πράγματα, τότε η οργάνωση αυτή, αν ήταν θρησκεία, θα όφιλε να απευθύνεται σε ελάχιστα άτομα, τα δυνάμενα να κατανοήσουν τις έννοιες της. Που κύριε ότι υπόψη μου, εκκλησιολογία, φαίνεται να απευθύνεται στο ευρύ κοινό και όχι στους οπαδούς της. Φυσικά στα κείμενα αυτά, τα κείμενα δεν είναι τα μόνα κατανόητα και πολλά άλλα είναι επίσης ακατανόητα εντελώς, όχι μόνο μακρός κυρί, όπως το ανωτέρω, αλλά και σύντομα. Παραδείγματος χάρη, εντός εισαγωγικών. Η πρώτη ενέργεια της ύπαρξης είναι να εστερνιστεί ένα σημείο άποψης. Κατάλαβε κανείς τι σημαίνει αυτό. Επίσης, η δημιουργία επιτυχάνεται με το να γίνει postulate μία αζή business. Εντελώς ακατανόητα. Επίσης, πλήρης καταστροφή επιτυχάνεται με το να γίνει postulate αζίσνες, οτιδήποτε υπάρχει και των μερών του. Καθένα έκταση λοιπόν τα λόγω βασικά και τα μελιώδη κείμενα διακήρυξης και αρχής ιατρολογίας είναι κατανοητά, σε πολύ μικρή έκταση βεβαίως, δεν λέγουν τίποτα το ουσιαστικό που έχει το οργάνωση από την οργάνωση αυτή από τη θρησκεία. Επομένως, ο τουρκικός χαρακτηρισμός δεν προκύπτει από τα επίσημα κείμενα. Φυσικά, δεν δίνεται τον ισχυρισμό αυτόν να τον προβάλλει ανεπισήμως, εξωγενώς, παρεμπιπτόντος ή οξύμως. Τελευταίο μέρος λόγω υπερπολιτελούς εκτόσεως περιέχει κάποιες μελέτες ή απόψεις νόμης κάποιων ατόμων δηλωμένων ως καθηγητών πανεπιστημίου, οι οποίες επιχειρούν να εμφανίσουν τη σιαντολογία ως οργάνωση πρακτική, δηλαδή ως θρησκεία. Όλες οι λόγω απόψεις, κατά τη γνώμη μας, είναι εμπολίες επιστημονικώς αβάσιμες και καθόλου πιστικές. Για πολλούς λόγους, κυρίως διότι, πρώτον, εάν η σιαντολογία ήταν θρησκεία, αυτό θα ήταν εμφανέστατο. Αυτό αποδείχτηκε και γενικώς παραδεχτό. Δεν θα χρειάζονται τη συγγραφή εκτεταμένων μελετών που φτάνουν ενίοτε μέχρι τις 30 πυκνοτυπωμένες βιβλίου μεγάλου σχήματος του συνήθους του διαστάσεων 28-22. Παραδείγματος χάρη, δεν χρειάζεται να γραφούν τόσες μελέτες προς απόδειξη ότι είναι θρησκείες η χριστιανική, η μουσουλμανική, η εβραϊκή, η ιδουριστική, ο βουδισμός και πλήρως άλλων παραλογών ιερέσεων αυτών. Εφόσον προκύπτει θέμα, αμφισβητείται το νομικός, το εάν ή όχι και λόγω οργάνωση είναι δυνή θρησκεία, θα ακούσε μία γνωμοδότηση ενός εγκύρου προσώπου, παραδείγματος χάρη εξειδικευμένου νομικού, για να δώσει υπεύθυνο γνώμη και προκειμένου κατά συνήθως κρατούντα στη νομική και δικαστηριακή πρακτική. Η παράθεση σωρίας νομοδοτήσεων, μελετών και αναλύσεων πανεπιστημιακών καθηγητών και πάντως μη νομικών ούτε επιλύει το πρόβλημα ούτε και μας διαφωτίζει, όταν μάλιστα κάθε ένας από αυτούς τοποθετείται εντελώς διαφορετικά από τον άλλον. Πράγμα το οποίο δεν δίνει λύση σε ερωτήματα καθαρά νομικά. Σε ορισμένα σημεία οι λόγοι μελέτες εν τη σπουδή τους να μας πείσουν ότι η ζιαντολογία είναι θρησκεία φτάνουν μέχρι να αυτοανερούνται πανηγυρικώς. Ιδού ορισμένα παραδείγματα. Ο Φράγκλιν στη δημοσιευμένη μελέτη του αναφέρει επιλέξει ότι η ζιαντολογία αυτοπεριγράφεται ως μια εφαρμοσμένη θρησκευτική φιλοσοφία. Μερικοί έχουν χρησιμοποιήσει τη φράση αυτή για να αμφισβητήσουν ότι η ζιαντολογία είναι θρησκεία. Αδικούει την άποψη αυτή με το εξής επιχείρημα. Η λέξη φιλοσοφία μπορεί να έχει διάφορα νόηματα. Δεν είναι καθόλου ασυμβίβαστη με τη θρησκεία. Στην κυριολεξία, η λέξη φιλοσοφία σημαίνει αγάπη για τη σοφία. Και κάθε γνωστή στην ανθρωπότητα θρησκεία κηρύττει κάτι είδο σοφία ή βαθιά γνώση μέσα στην αλήθεια. Και προς επιβεβαίωση των απόψεών του, επικαλείται συνεντεύξη με σαντιολόγο. Προκύπτει λοιπόν ότι ο Ζάνο καθηγητή Πανεπιστημίου, όπως αναφέρεται, αποφθέγεται ότι ενώ ο οργάνωσε από τη θρησκεία, αφενός από το ότι πήρε κάποιες συνεντεύξεις με σαντιολόγο και αφετέρου εκ της ετυμολογίας της ελληνικής λέξης φιλοσοφία. Προσωπικώς δεν γνωρίζω εάν τι αυτές απόψεις πείθουν κάποιους μη γνωρίζοντας την ελληνική. Η επίμαχος πολιτική έκδοση φαίνεται εκδοθεί στην Κοπενχάγη. Άρα θα κυκλοφορήσει και σε άλλες γνώσεις. Εμάς όμως τους Έλληνες που γνωρίζουμε και την έννοια και την ετυμολογία της λέξης φιλοσοφία δεν μπορεί να μας πείσει κατά τίποτα. Τούτο διότι η λέξη φιλοσοφία ασχέτως της ετυμολογίας της ουδόλως σημαίνει αγάπη για τη σοφία. Αν ανατρέξουμε στα γνωστά λεξικά, θα διευκρινιστεί αυτό το πράγμα.
Για τη λέξη φιλοσοφία εννοείται ότι αυτή κυριολεκτικό σημαίνει απαραλλάχτως εδώ και χιλιάδες χρόνια στην Ελληνική, βεβαίως και στις άλλες γλώσσες, οι οποίες είναι δανείσαν την Ελληνική. Όλων γνωστών, φιλοσοφία σημαίνει τη συστηματική έρευνα και σπουδή πράγματος εις την εξέλιξη της αλήθειας, όπως αναφέρεται σε όλα τα φιλοσοφικά λεξικά. Η συαντολογία δεν απαιτεί από τα μέλη την απαρτολική. Εν συνεχεία αναφέρει ο κύριος αυτός. Η συντολογία δεν απαιτεί από τα μέλη της να απαρνηθούν τις προηγούμενες θρησκευτικές δοξασίες ή συμμετοχές τους άλλες εκκλησίες ή θρησκευτικές ιεραρχίες. Επομένως, θρησκεία επιτρέπεται στους οπαδούς τους να ανήκουν συγχρόνως και μάλιστα εξ ολοκλήρου σε άλλη θρησκεία ή με έννοια εντελώς ακατανόητη και βεβαίως καθαρή κάθε θρησκευτικό χαρακτήρα από τη συντολογία. Και επίσης κάθε αντίπατο, κάθε αντίθετη άποψη του καθηγητού Φλιν, αυτό αναιρείται πανηγυρικότητα από τον Σαν Απόστολο που έλεγε την παραπανωμένη βλέφη. Έτσι, ο καθηγητής ο Ρίξ Δερίκεμπερκ προσπαθεί επιστημονικώς εντελώς απασίμως, κατά την άποψή μας, να αποδείξει ότι η θεολογία είναι θρησκεία. Η μελέτη του περιλαμβάνει την εξής φράση. Δεν είναι αίρεση, δεν είναι πιστή και ο παδός δεν είναι υποχρεωμένος να πείσει την παλιά του θρησκεία. Και αυτή η φράση αποδεικνύει πανηγυρικώς ότι η θεολογία δεν αποτελεί θρησκεία. Και βεβαίως οι δικές απόψεις του λόγου συγγραφέως αυτό αναιρούνται. Έτερος καθηγητής Άλα Ζαν Φιγκέιρο, αναφερόμενος σε θεολογία, είναι πιο κυνηγός. Ο λόγος καθηγητής αναφέρει τα εξής. Η θεολογία έχει βρεθεί ότι είναι για νομικούς σκοπούς και απαραγεί από τους φόβους. Μία θρησκεία σε χώρες που διεξάγει τις ενέργειές της. Βλέπουμε λοιπόν ρηθεί και μάλιστα κοινική ομολογία ότι η θεολογία δεν είναι θρησκεία, αλλά χαρακτηρίζει ως θρησκεία για να επιτυγχάνει φορολογικές απαλλαγές. Παραθέτουν εν συνεχεία πλήρους φορολογικών υπηρεσιών και φορολογικών δικαστηρίων που έχουν αναγνωρίσει σε θεολογία ως θρησκεία για τους λόγους αυτούς. Μας λέει λοιπόν ο καθηγητής ότι η θεολογία κατ' ουσίαν δεν αποτελεί θρησκεία, αλλά χαρακτηρίζει ως και αυτοπλασματικός προς απαλλαγή από την πληρωμή φόρων. Προφανώς ότι στα αντίστοιχα κράτη θρησκευτικές οργανώσεις απαλλάσσουν από τη φορολογία. Προσωπικώς νομίζω ότι η πανηγυρικότερη απόδειξη, τεκμηρίωση και πιστοποίηση ότι η θεολογία δεν αποτελεί θρησκεία σε καμία περίπτωση και υπό κανένα επιχείρημα και πρόσχημα δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το έγκυρο της ελόγου μελέτη του προαναφερομένου καθηγητού και των εισαγωγών του υποστηριωμένου δεν αποκλείται ούτε οι ίδιοι οι θεολόγοι έχοντες περιλάβει την ελόγου μελέτη στην πολιτική του αυτή έκταση. Αντιληφθείς των οσάνων σκοπών, Σκόπελο, έτερος καθηγητής Ούρβαν Αλόνσο Καλάν, κινείται πολύ πιο προσεκτικά, αναφέροντα εξής, χωρίς να πω σε διοικητικές, νομικές ή φορολογικές μελέτες, επιβεβαιώνω ξανά ότι η συντολογία πληρώνει πλήρως τις αξιώσεις που μπορεί να ζητηθούν από οποιαδήποτε θρησκεία. Εδώ διαφαίνεται καθαρά ότι ενώ ο καθηγητής γνωρίζει ότι η συντολογία εχαρακτηρίζεται πραγματικό σου θρησκεία για λόγους απαλλαγής από τη φορολογία και φροντίζει να το αποσιωπήσει. Και έτσι φτάνουμε στο κρισιμότερο σημείο του λόγου προβλήματος. Προς απόδειξη του λόγου, που έχει έκδοση το συντολόγο και τη σελίδα 237 αναφέρει με εντυπωσιακή παρουσίαση άσπρα γράμματα σε μαύρο φόντο ότι η οργάνωσή του έχει αναγνωριστεί ως θρησκεία την 1η Δεκάτου 1983 υπό μια υπηρεσία δημοσίων εσόδων της κυβερνήσεως των ΗΠΑ. Παραθέτει δε επιλέξει εντός εισαγωγικών το κείμενο της Νάψη Αναγνωρίσεων, το οποίο έχει εξής. Η Εκκλησία της Αντολογίας διεθνώς και οι σχετικές με αυτήν εκκλησίες και οι σχετικές φιλανθρωπικές και εκπαιδευτικές οντότητες, εξαιρωμένοι από τον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος των ΗΠΑ, ως αποκλειστική και θρησκευτική φιλανθρωπική οργάνωση, σύμφωνα με το κεφάλαιο S1 του Κώδικος Εσόδου Εσωτερικού. Εδώ πρέπει να καταλήξουμε σήμερα ότι το σύστημα αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως κρατική πράξη αναγνωρίσεως της αντολογίας. Για τους εξής λόγους. Πρώτον, σε κανένα κράτος μια φορολογική υπηρεσία δεν έχει καμία επινόμη αρμοδιότητα να αναγνωρίζει μια οργάνωση ως θρησκεία. Δεύτερον, στις ΗΠΑ η άνθρωπη αρμοδιότητα δεν έχει όχι μόνο καμία κρατική υπηρεσία, αλλά ούτε και κανένα νομοθετικό σώμα. Τούτο διότι το σχετικό με τις θρησκείες άρθρου του Αμερικανικού Συντάγματος, άρθρο 1 της πρώτης τροπολογίας, έχει επιλέξει ως εξής. Το Κογκρέσο δεν θα θεσπίσει κανένα νόμο που αφορούν τη θρησκεία. Άρα, εφόσον ούτε ο νομοθέτης δεν έχει τέτοια αυτονομοδιότητα, μπορώ μάλλον μια διοικητική υπηρεσία. Τούτο ενισχύεται εξ αυτού του το σαν αντικειμένο. Το κείμενο αυτό δεν λέγει επιλέξει ότι η θεολογία αναγνωρίζεται ως θρησκεία, απλώς λέγει ότι οι εκκλησίες της θεολογίας είναι θρησκευτικοί φιλανθρωπικοί οργανισμοί. Ουδόλως επομένως λέγει
ότι οι εκκλησίες εντολογίες είναι ουδέλη θρησκευτική και ειδικό και μόνο. Τους θεωρεί θρησκευτικούς ή φιλανθρωπικούς χωρίς να διευκρινίζει τι ακριβώς είναι. Το αφήνει προφανώς το αφελές κοινό. Το να έρθουν επόμενο να ερμηνεύσουν το κείμενο αυτό υποστηρίζοντας ότι η αναγνωρίζει τις εντολογίες θρησκεία αποκλειστικό και μόνο και όχι φιλανθρωπική οργάνωση, να αποκλείσουμε δηλαδή το δεύτερο ισότιμο και εντελώς παρατηθέμενο καταθλισμό, σημαίνει ότι προβαίνουμε σε μια εντελώς ανερμήνευτη κοντραλέγγυη ερμηνεία, όπως λέμε εμείς οι νομικοί, ο γνωστός κοντραλέγγυη ερμηνεύεται μόνο όταν ένας νόμος είναι παράγωγος και δεν βγάζει και δεν βγαίνει νόημα. Κατά ακολουθία των νεοτέρων, υπό των συνδολόγων, επικαλούμενο έγγραφο της φορολογικής υπηρεσίας των ΗΠΑ σε καμία αναγνώριση αυτών των θρησκείων προβαίνει και άρα κακώς και απαραδέκτως προβάλλεται. Επιμείναμε από αυτά τα κειμένα που προβάλλουν την κυκλοφορία ή σε εντολή, προκειμένου να στηρίξουν το ότι αποτελούν θρησκεία. Είναι όμως σαφές ότι τα κείμενα αυτά δεν αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Παραθέσαμε δε προς τούτο ορισμένα νέα χαρακτηριστικά προσπάσματα, επεκταθέντες όσο συνέκταση επιτρέπει η παρούσα ομιλία. Εκτενέστερη μελέτη και ανάλυση του κειμένου αυτό πιστεύουμε ότι το ίδιο θα πεδίκτει. Προς τούτο αναγνώριση που παραπέμπεται στα συνημμένα κείμενα των γενικότερων υπόψεων εκδόσεων, όπως αυτά έχουν κυκλοφορούν. Φυσικά, όλα αυτά τα κείμενα αυτά αποδεικνύουν το ίδιο. Είναι ένα συνοπτικό συνεχίζουμε ότι τα κάτωθη έγκυρα κείμενα των συντολών έχουν δεχτεί τα εξή. Τα κάτωθη έγκυρα στοιχεία έχουν δεχτεί τα εξή. Περί των αποφάσεων ομίλησε ο Σεβαμιότατος, αλλά δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω. Απλώς προσθέτω ότι υπάρχει έκθεση του εισαγγελέως κ. Αγγελή, η οποία αποτελείται από 101 σελίδες. Αναφέρεται σε χιλιάδες κατασκευμένα έγγραφα, σε 2.500 κατασκευμένα έγγραφα της οργανώσεως, πολλά εκ των οποίων είναι αξιοποιητού περιεχομένου. Υπάρχει επίσης η απόφαση της 4.12.1974 του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία επικυρώνει απόφαση της αλληλεγγύης κυβερνήσεως απαγορεύουσα την είσοδο στην Αγγλία ατόμου ανήκουσα στους εντολόγους, επειδή η Αγγλία θεωρεί την οργάνωση αυτή ως επικίνδυνη κατά τη δημοσία τάξη. Η απόφαση 7.877 της Ευρωπαϊκής Επίτροπης Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επικυρώνει απαγόρευση ορισμένης εμπορευτικής δραστηριότητας, πώληση ηλεκτρικής συσκευής, επιβληθής εις βάρος τους υπό της Σουηδικής κυβερνήσεως. Δέχεται δηλαδή η απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι η Σουηδία δεν παρεμπίεσε στις θρησκευτικές πεπιθήσεις του Σεντρόγου. Ως προς την αλλοδαπή νομολογία, η περίοδο λόγω της ιατρολογίας επικαλούνται κυρίως με σειρά αποφάσεων φορολογικών δικαστηρίων με τον ισχυρισμό τους αναγνωρίζουν στην ισχύ. Και στην προαναφερμένη έκδοσή τους αναφέρονται σε 9 τέτοιες αποφάσεις. Προσθέτοντας υπάρχουν και άλλες, τις οποίες όμως δεν αναφέρονται, ισχυριζόμενοι ότι όποιος τις θέλει θα πρέπει να γράψει στον πρόεδρο στη Ρωσάντζελ να τις ζητήσει. Οι υπ' αυτών επικαλούμενες δικαστικές αποφάσεις έχουν εκδοθεί όλες όχι μετά το έτος 1992. Δεν είναι καμία μετά το δικαστήριο. Αντιστοίχου του παρεμένου Συμβουλίου Επιτροπής ή του ΑΡΙΠΑΟ, πλην μιας που αφορά την Αυστραλία. Επί του προκειμένου πρέπει να παρατηρηθούν ότι καθ' ένταση οι αποφάσεις αυτές είναι φορολογικών δικαστήριων, δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη, διότι σε κάθε πολιτισμένο κράτος υπάρχει υπηρεσία θρησκευμάτων, εντεταγμένη σε κάποιο υπουργείο και η οποία είναι αρμοδία να αναγνωρίζει και όχι αν μια οργάνωση αποτελεί θρησκεία. Πριν επομένως οι σιατολόγοι που καλυφθούν νομοθεσία κάποιου κράτους αναγνωρίζονταν τις φορολογικές δικαστήρια των αρμοδιωτών, πρέπει να μας αναφέρουν αποφάσεις των αρμοδίων διοικητικών δικαστήριων. Άλλως έχουν προσθαρμό περίπτωση υπερβάσεως αρμοδιότητα. Παράδειγμα, μεταξύ των μη αναφερομένων αποφάσεων που τους αναγνωρίζουν, μνημονεύεται ότι τους αναγνωρίζει η Αυστρία. Όμως στην Αυστρία υπάρχει ειδικό νόμο περί αναγνωρίσεων θρησκειών, οπότε διδές και υπερβάσεως των ρελιγκέζων του Γκεμάνι Σάπτεν της 1998. Πρώτα έτσι νόμο αυτό ισχύει άλλο νόμο όμοιο. Βάσει των νόμων αυτών ακολουθείται η ειδική διαδικασία αναγνωρίσεως θρησκειών και αυτή την ειδική απόφαση. Προκύπτει ότι στα αυστριακά εγχειρίδια συνταγματικού δικαίου και ανθρωπικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν περιλαμβάνονται οι σαντολόγοι ως αναγνωρισμένη θρησκεία στην Αυστρία. Η απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστήριου της Γερμανίας της 6.11.1997 δεν τους αναγνώρισε. Η απόφαση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού 22.1995 δεν τους αναγνώρισε. Το Διοικητικό Αρχιτείο Ρεμανίας της Βεσφαλίας απόφαση 31.1996 δεν τους αναγνώρισε. Και πολλά άλλα δικαστήρια της Γερμανίας, τα οποία θα παραθέτω και δεν μας παίρνει η ώρα να τα πούμε,
Τέλος, ενώ και επίσης και άλλες αποφάσεις των δικαστηρίων των Ευρωπαϊκών Κρατών των Ανωμένων. Τέλος, η σεντολογία, η πολιτισμένη δικαστική προφανή έχει χαρακτηριστεί ως εμπορική επιχείρηση, η οποία χρησιμοποιείται τη σχετική ιδιότητα ως πρόσχημα για να αναπτύξει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή να επιτύχει οικονομικές απαλλαγές. Πρέπει νομίζω να ξεχνάμε δύο ίδια χαρακτηριστικά στοιχεία προβλήματα, τα οποία δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα και τα οποία για λόγο οργάνωση δεν έχει δώσει απάντηση. Και με αυτό τελειώνω. Χρησιμοποιεί ως σύμβολο του Σταυρό, αυτός περιλαμβάνεται στο εξώφυλλο, ο γνωστός όμως ο Σταυρός αποτελεί το κύριο και πρώτο χαρακτηριστικό σύμβολο της χριστιανικής θρησκείας. Οι άλλες θρησκείες δεν φέρουν τίτλο Σταυρό στην προηγουμένη περίπτωση. Και τέλος, αυτό το φυλάδιο που κυκλοφόρησε τώρα τελευταία και με το οποίο έκανε μία ο Σεβασμιότατος, αναφέρει τα εξής, είναι αυτό. Και αναφέρει ένα μικρό απόσπασμα. Λέει, αυτός είναι ο πρώτος μη θρησκευτικός κώδικας ηθών που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην κοινή λογική. Έχει γραφεί από τον Λόκ Χάβαρντ ως ατομική δουλειά και δεν αποτελεί μέρος κανενός θρησκευτικού δόγματος. Οποιαδήποτε ανατύπωση ή προσωπική διανομία του βιβλίου δεν υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποια σύνδεση με θρησκευτικές οργανώσεις, ούτε ότι υπάρχει υποστήριξη από αυτές. Γι' αυτό επιτρέπεται να του διανύμουν κρατικές υπηρεσίες και εργαζόμενοι στην κυβέρνηση ως μη θρησκευτική ενέργεια. Ρυθή και κατηγορηματική και επώνυμος ομολογία που δεν αποτελούν θρησκεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Κρύπα για την άριστα τεκμηριωμένη και επιστημονικά κατοχυρωμένη ομιλία του, μέσα από την οποία μας απέδειξε να διάσυστα νομικά τεκμήρια από τις ίδιες μάλιστα πηγές των σαϊντολόγων. Απέδειξε λοιπόν ότι η σαϊντολογία δεν είναι θρησκεία, αλλά ότι είναι μια θρησκευτική φιλοσοφία. Επίσης αναφέρθηκε στην ομιλία του στις θρησκευτικές τελετές, στις θρησκευτικές πρακτικές των σαϊντολόγων, στα ιερά κείμενα των σαϊντολόγων, μέσα από τα οποία απέδειξε ότι δεν αποτελούν πλέον θρησκεία. Αναφέρθηκε στη σχέση του με τη διανοητική. Επίσης, απέδειξε ότι οι σαϊντολόγοι επεδίωξαν να χαρακτηριστούν ως θρησκεία για να αποτύχουν φορολογικές απαλλαγές. Αναφέρθηκε επίσης στις δικαστικές αποφάσεις διαφόρων δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι οποίες αποφάσεις ήταν καταδικαστικές για την οργάνωση αυτή. Στη συνέχεια της ημερίδος μας θα έχουμε την ομιλία του δεύτερου ομιλητού, του κυρίου Γιάννη Μιλιώνη. Ο κύριος Μιλιώνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1941, έλαβε τη βασική και μέση εκπαίδευση στο Κολέγιο Αθηνών, σπούδασε στη Σχολή Γραφιστικής του Αθηναϊκού Τεχνολογικού Ομίλου, εργάστηκε ως επιμελητής εκδόσεων στο συγκρότημα Ελένης Βλάχου, στο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη και στον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Συνεργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας και ιδιοκτήτης δημιουργικού γραφείου με γνωστές εταιρείες για την παραγωγή διαφήμισης και παροχή υπηρεσιών γραφικών τεχνών. Δίδαξε ως καθηγητής γραφικών τεχνών, φωτογραφίας, διαφημίσεως και ηλεκτρονικών υπολογιστών στα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών Όμηρος και Πετρά. Το 1994 ίδρυσε και διεύθυνε τη Σχολή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Γραφικών Τεχνών Άγιος Ιωάννης. Από το 1982 διετέλεσε συνεργάτης του μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλεγριζοπούλου και συνεχεία του πατρός Κυριακού Τσουρού σε θέματα αποκρυφισμού και παραθρησκείας. Είναι μέλος της Πανελληνίων Όσους Γονέων για την προστασία του ελληνοορθοδόξου πολιτισμού και της οικογένειας. Έχει συγγράψει το βιβλίο «Ναι ή όχι» στο Harry Potter. Έχει επίσης επιμεληθεί και μεταφράσει τα τρία πρώτα βιβλία της σειράς «Ο Νίκ Μάρβελ». Είναι αρθρογράφος και βασικός συνεργάτης στη σύνταξη και έκδοση του περιοδικού «Διάλογος». Το θέμα το οποίο θα μας αναπτύξει σήμερα έχει τίτλο «Μέθοδοι δράσεως και προσιλητισμού
των σαϊοντολόγων και τρόποι αντιμετωπίσεως αυτών. Κύριε Μιλιώνη, έχετε το λόγο. Σεβασμιότατε, πανοσιολογιότατοι, παιδεσιμολογιότατοι, κυρίες και κύριοι, πριν μπούμε στο καθαυτό θέμα της ομιλίας, θα πρέπει να σας πω δύο λόγια όσον αφορά την βιογραφία, γιατί το υλικό το οποίο θα αναλύσουμε έχει ήδη κυκλοφορήσει σε πάρα πολλά έντυπα. Είναι γνωστό σε δεκάδες και εκατοντάδες συνεργάτες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Δυστυχώς δεν είναι τόσο γνωστό στο ευρύ κοινό και θα έπρεπε να είναι στο ευρύ κοινό. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι χρησιμοποιήθηκαν τα τρία βιβλία του πατρός, του μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλεπιδοπούλου, «Οι νεοφανείς αιρέσεις και καταστροφικές λατρείες», «Το αποκρυφισμός του Λουισμός με εποχή» και επίσης ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο, «Ο ναζισμός με άλλο πρόσωπο». Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν η εγκυκλοπαίδεια αποκρυφισμού και παραψυχολογίας των Λουίς Σπένσερ και Νάντορ Φοντόν, μια διεθνής εγκυκλοπαίδεια της Avon, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει εκδοθεί, που έχει όλο το υλικό, θα λέγαμε, των αποκρυφιστικών πρακτικών και σεκτών κτλ. Οπότε αποτελεί ένα, θα λέγαμε, εγκεκριμένο εγχειρίδιο σε ό,τι αφορά τις διάφορες ομάδες και από εκεί τα λήματα της σαϊεντολογίας ελήφθησαν. Ακόμα ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο χρησιμοποιήθηκε, το «Μισθοφόροι της νέας τάξης» του Αντώνη Κωσνακούδη, που περιλαμβάνει όλο το υλικό που ο αντισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής, που αναφέρθηκε και από τον κύριο Κρύπα, βρήκε στις εφόδους που είχε κάνει το 1995, τρεις εφόδους στα γραφεία του ΚΕΦΕ της Σαϊεντολογίας κτλ. Και επίσης κάποια αποσπάσματα από εφημερίδες της εποχής εκείνης του 1995, της από την απογευματινή, και επίσης ένα άρθρο παρμένο από το Esquire το 2006 για παθηλή λάμψη της Σαϊεντολογίας του Θοδωρή Γεωργακόπουλου, το οποίο μάλιστα συμπτωματικά μας το διάβασε στην αρχή και ο Σεβασμιότατος. Οπότε θα σας κουράσω λιγάκι ξεκινώντας την ομιλία και αναφερόμενος ακριβώς πάλι σε αυτό το ίδιο θέμα, αλλά πιστεύω ότι έτσι εμπεδώνεται καλύτερα. Λοιπόν, πριν από 75 εκατομμύρια χρόνια, στην κεφαλή της γαλαξιακής συνομοσπονδίας Markab, ένας σατανικός άρχοντας, ο Ξένου, ήλεγχε 76 πλανήτες στο μέρος του γαλαξία που βρίσκεται και η Γη μας. Οι πλανήτες ήταν πυκνοκατοικημένοι και παρικμασμένοι, οπότε ο Ξενού μάζεψε τα 13,5-3 εκατομμύρια εξωγήινων που τους κατοικούσαν, τους έφερε στη Γη και τους πέταξε σε ηφαίστεια όπου έριξε υδρογονοβόμβες, με αποτέλεσμα να εκραγούν όλα ταυτόχρονα και να πεθάνουν όλοι. Οι ψυχές των νεκρών εξωγήινων που ονομάστηκαν Θήταν ή Θήτα, πέταξαν στον ουρανό της Γης, αλλά έπεσαν στις ηλεκτρονικές παγίδες του Ξένου, ο οποίος εμφύτευσε στο άειλο μυαλό τους τις ψεύτικες δοξασίες περί Θεού, περί Χριστού και περί οργανωμένων θρησκειών. Πολλές από αυτές τις ψυχές στη συνέχεια κατέλαβαν τα σώματα των ανθρώπων. Ο καθένας μας δηλαδή είναι μια ψυχή ενός αδικοχαμένου εξωγήινου παγιδευμένη στο ανθρώπινο σώμα μας. Κάποτε και περισσότερες από μία. Αυτό που μόλις ακούσαμε είναι περίπου ένα από τα δόγματα, μάλλον ένα από τα κρυφά δόγματα της αυτοαποκαλούμενης Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας, που αποκαλύπτεται μόνο στον βαθμό OT3, για τους βαθμούς αυτούς θα μιλήσουμε παρακάτω, αφού το μέλος θύμα εντρυφήσει επί πολλά χρόνια στις διδασκαλίες και πρακτικές της οργάνωσης και δαπανίσει πολλές χιλιάδες ευρώ. Η σαϊεντολογία που πρεσβεύει αυτά αυτοπροβάλλεται ως η πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη θρησκεία του κόσμου. Μιλά για 10 εκατομμύρια μέλη, ενώ κάποιοι υπολογίζουν την περιουσία της, κυρίως σε ακίνητα, να φτάνει τα δισεκατομμύρια δολάρια. Η αλήθεια μοιάζει να είναι πολύ διαφορετική όμως.
Σύμφωνα με έρευνα του City University της Νέας Υόρκης το 2001, οι άνθρωποι που δήλωναν σαϊεντολόγοι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν περισσότεροι από 55.000. Ψύχραιμες εκτιμήσεις μιλούν για 100 έως 200.000 μέλη παγκοσμίως, ενώ ακόμα και με στοιχεία της ίδιας της Εκκλησίας, το Εκκλησίας πάντοτε να το λαμβάνουμε υπόψη με εισαγωγικά, λοιπόν με στοιχεία της ίδιας της Εκκλησίας, συμμετείχαν λίγο περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι το 2004, αντί των 11.200 του 1989, στα σεμινάρια και διδασκαλίες της Εκκλησίας του Clearwater της Φλόριδα, που της ανεπίσημης πρωτεύουσας της Σαϊεντολογίας. Δηλαδή, καθώς περνούν τα χρόνια, τα μέλη μειώνονται και όχι αυξάνονται όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι. Αλλά ας εξετάσουμε κάποια σημεία σχετικά με τη δράση της οργάνωσης αυτής στη χώρα μας, που χρονολογείται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Το 1980, ο πατήρ Αντώνιος Αλεπισόπουλος, γραμματεύς τότε της Συνοδικής Επιτροπής Επιτολερέσεων, στο βιβλίο του «Ψυχοναρκωτικά, νέες αιρέσεις στην Ελλάδα», παρουσιάζει μεταξύ άλλων επτά ομάδων τη Σαϊεντολογία, χαρακτηρίζοντάς την σαν μια από τις οργανώσεις που οι μέθοδοι τους οδηγούν σταδιακά τους πιστούς θύματα σε εξάρτηση από τον αρχηγό, όπου βασική μέθοδος τους είναι η πλήση εγκεφάλου που πραγματοποιείται σταδιακά με έξυπνη μεθόδευση κατά τρόπον που να φαίνεται ότι γίνεται αυτοβούλος αποδεκτή από τον οπαδό θύμα, του οποίου συν το χρόνο η προσωπικότητα αλλάζει, το ήθος τροποποιείται, η ίδια η ψυχοσωματική υπόσταση αλλοιώνεται. Ίσως όμως είναι καιρός να δούμε το πρόβλημα πιο ρεαλιστικά και μέσα από περιπτώσεις σχετιζόμενες με τη συγκεκριμένη οργάνωση που ιδρυτής της είναι, όπως ακούσαμε ήδη, ο Λαφαγέτ Ρον Χάμπαρτ, στον οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Περίπτωση πρώτη. Έτος 1985. Καθώς βαδίζεται, ας πούμε, στην οδό Ιπποκράτου, σας πλησιάζει ένας συμπαθητικός νέος ή μια νέα και σας δίνει ένα έντυπο. Πρότυπη ανάλυση ικανοτήτων Οξφόρδης, διαβάζεται. Σήμερα το ονομάζουν IQ test. Είναι το ίδιο όμως πάντα. Ο νέος σας ενημερώνει ότι πρόκειται για ένα δωρεάν τεστ για να γνωρίσετε τον εαυτό σας, να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση, διορατικότητα και ευτυχία στη ζωή. Το τεστ περιλαμβάνει 200 ερωτήσεις, οι περισσότερες τελείως προσωπικού χαρακτήρα, στις οποίες καλείστε να απαντήσετε. Όταν στείλετε το ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο, θα λάβετε συνήθως μία απάντηση που θα σας συγχαίρει γενικά για τα θετικά σημεία του χαρακτήρα σας, όμως θα σας υπογραμμίζει και κάποια αδυναμία που για να ξεπεραστεί θα είναι ωφέλιμο να παρακολουθήσετε κάποιο από τα σεμινάρια που διοργανώνει το ΚΕΦΕ τότε, το Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος. Περίπτωση δεύτερη, 1989. Σταματάτε σε κάποιο τηλεφωνικό θάλαμο στην οδό Πατησίων. Καθώς τοποθετείτε την κάρτα στη θηρίδα, το μάτι σας πέφτει σε ένα πάκο έντυπα που κάποιος φρόντισε να αφήσει στο ράφι κάτω από τη συσκευή. Πρότυπη ανάλυση ικανοτήτων Οξφόρδης, διαβάζετε. Παίρνετε ένα, το ανοίγετε. Ένα εισιτήριο για την παρακολούθηση μιας δωρεάν ταινίας 25 λεπτών στα γραφεία του ΚΕΦΕ. 2. Ένα κουπόνι σας προτρέπει να αγοράσετε το βιβλίο «Αυτοανάλυση» του Λαφαγέτ Ρον Χάμπαρτ από τα γραφεία του ΚΕΦΕ. 3. Άλλο κουπόνι σας προτρέπει να αγοράσετε το βιβλίο «Διανοητική» από τα γραφεία του ΚΕΦΕ. Μια πρόσκληση, 4. Μια πρόσκληση σας καλεί σε γνωστό ξενοδοχείο των Αθηνών, που συνήθως νοικιάζει τα φουαγέ του και σε οργανώσεις που χαρακτηρίζονται καταστροφικές λαγλίες. Σας καλεί λοιπόν να παρακολουθήσετε τη διάλεξη, τα μυστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς, διοργανωτής το ΚΕΦΕ. Περίπτωση τρίτη, έτος 2011, πριν 2 χρόνια. Μια νεαρή ευπαρουσίαστη κυρία μοιράζει έξω από ένα δημοτικό σχολείο σε γονείς και παιδιά κάποια μικρά τετράγωνα χαρτάκια, διαφημίζοντας την ιδιότητά της ως εκπαιδεύτρια του οργανισμού «Εφαρμοσμένη Εκπαίδευση», Applied Scholastics.
και δηλώνοντας ότι εκπαιδεύει μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, αλλά και τους γονείς τους, σε μέθοδο μελέτης που τη χαρακτήριζε σαν πολύ αποτελεσματική, διαγρήγορη και εύκολη μελέτη και σίγουρη κατανόηση και επιτυχία σε εξετάσεις. Δείγμα των εν λόγω φυλαδίων που αναστατωμένοι γονείς μας προσκόμισαν στη Συνολική Επιτροπή Εκ των Αιρέσεων ήταν το γνώριμο σε εμάς και από άλλες περιπτώσεις μονόφυλο διαφημιστικό μικρού συστήματος που εξ απολύει προσπάθαν κατεύθυνση οι αυτοπροσδιοριζόμενοι ως Εκκλησία της Σαϊεντολογίας του Λαφαγέντρων Χάβαρντ. Στο φυλάδιο υπήρχε η διαβεβαίωση ότι εν λόγω κυρία αναλαμβάνει υπεύθυνα να παράσχει αποτελεσματική βοήθεια στη μελέτη και υποσχόταν εκτός από επιτυχίες εξετάσεις, κάλυψη κενών, αλλά και θεραπεία της δυσλεξίας και των μαθησιακών δυσκολιών. Θα πρέπει να είναι κανείς ιδιαίτερα υποψιασμένος και πιθανώς γνώστης των μεθόδων της συγκεκριμένης οργάνωσης για να διαβάσει και να κατανοήσει τις τρεις αδιόρατες με λιλιπούτια στοιχεία αράδες στο τέλος του εντύπου που τίθενται σε όλα τα διαφημιστικά έντυπά της. Κι όπου αναφέρεται ότι διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα copyright, πάνω στις μεθόδους και τις διδασκαλίες της. Εκεί αναφερόταν και το ότι η εν λόγω κυρία που μοίραζε τα έντυπα στο σχολείο είναι εξουσιοδοτημένη να χρησιμοποιεί την ανωτέρω μέθοδο που αναπτύχθηκε από τον Ρον Χάμπαρτ, μέθοδο που ανήκει στην Association for Better Living and Education International, δηλαδή Διεθνή Εταιρεία για Καλύτερη Ζωή και Εκπαίδευση, μια εταιρεία προσωπείο, front group, της Σαϊεντολογίας. Κατά τη Σαϊεντολογία, όπως ήδη δηλαδή σε ιστοσελίδες τους αναφέρουν, ο Λαφαγέντρον Χάμπαρτ προσδιορίσε τις αδυναμίες της σύγχρονης παιδείας και της εκπαίδευσης το 1950, ερεύνησε το θέμα και εντόπισε τα πραγματικά εμπόδια που καθιστούσαν αδύνατη την αποτελεσματική μάθηση. Ανακάλυψε ότι το βασικό εμπόδιο στην ικανότητα των μαθητών να αφομοιώνουν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα δεδομένα ήταν η απουσία μιας τεχνολογίας για το πώς να μελετούν. Τα κείμενα της Σαϊεντολογίας είναι ένα κρίσιμο βήμα, λέει η διατύπωση στο δικό του στο site, στο πνευματικό ταξίδι του ατόμου και καθιστά το άτομο πιο ικανό να χρησιμοποιήσει και να εφαρμόσει τις αρχές της Σαϊεντολογίας. Η τεχνολογία μελέτης, όπως αποκαλείται, είναι τόσο ευρεία ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί από τον καθένα για τη μελέτη οποιοδήποτε θέματος. Και τίθεται το ερώτημα, είναι δυνατόν ο γονέας ή ο μικρός μαθητής να μπορεί να διακρίνει την παγίδα? Περίπτωση τέταρτη. Κάτι αντίστοιχο με την παραπάνω περίπτωση έχουμε συχνά σε σχολεία όπου μοιράζονται διαφημιστικά κατά της χρήσης των ναρκωτικών. Ο ανυποψίαστος αποδέκτης του φυλαδίου δεν μπορεί φυσικά να αξιολογήσει ότι ο φορέας που διακινεί τα έντυπα αυτά είναι η Ναρκονόνη, μια εταιρεία προσωπείο, άλλο front group, της Σαϊεντολογίας που εργάζεται δήθεν για την απεξάρτηση ανθρώπων από τα ναρκωτικά, επιχειρώντας βέβαια να τους εξαρτήσει στο ψυχοναρκωτικό που είναι ίδια. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα στην τεχνολογία αποκατάστασης από τα ναρκωτικά του Ρον Χάμπαρτ, όπως κατέληξαν από συμπεράσματα, στο συμπέρασμα, συγγνώμη, οι ειδικοί ερευνητές. Περίπτωση 5. 2012. Παίρνοντας ο ανύποπτος αναγνώστης την κυριακάτικη δωρεάν εφημερίδα Free Sunday, ανακαλύπτει μέσα ένα πολύχρωμο τευχίδιο με τον τίτλο «Ο δρόμος προς την ευτυχία». Ήδη το έχουμε δει ακριβώς. Και με την εικόνα ενός νησιώτικου ορθόδοξου ναού στο εξώφυλλο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ανύποπτο άνεργο πολίτη που αγοράζει από το περίπτερο τη χρυσή ευκαιρία με την ελπίδα να βρει δουλειά. Και οι δύο είναι υποψήφια θύματα της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας που καιροφυλακτεί πίσω από τον τίτλο «Νέος πολιτισμός». Στο τευχίδιο αναφέρεται ως φορέας κάποιος Greek TWTH Foundation, άλλη εταιρεία προσωπείων της Σαϊεντολογίας. Το μόνο που προδίδει το συσχετισμό
είναι το όνομα του Lafayette Ρομχάβαρτ, κάτι το και το κλασικό copyright που συνοδεύει όλα τα έντυπα της οργάνωσης. Πώς θα μπορούσε να τα γνωρίζει όμως όλα αυτά ο απλός πολίτης? Περίπτωση έκτη. Πάμε πάλι στο παρελθόν. Έτος 1994. Παρασκευή βράδυ, ώρα 9:30. Κάνοντας ζάπινγκ στα κανάλια, περνάτε και από την τηλετόρα. Εκπομπή αφύλακτη διάβαση. Μια μητέρα με το γιο της, παλικάρι 25 ετών, ο παρουσιαστής και ο νεαρός δικηγόρος, κύριος Ηλίας Γρασίας, νομικός σύμβουλος του ΚΕΦΕ. Το ιστορικό. Μια θαυμάσια οικογένεια, πατέρας, μητέρα, κόρη και γιος, καθόλου ευτυχισμένη, παρόλη την καρδιοπάθεια του πατέρα, ζει και χαίρεται την οικογενειακή σχέση μέχρι που η κόρη της οικογένειας, ας την πούμε με Πινελόπη, για να μην προσδιορίζουμε και πρόσωπα, αποφασίζει να παρακολουθήσει σεμινάρια ανάπτυξης της προσωπικότητας στο ΚΕΦΕ. Η κοπέλα παγιδεύτηκε λίγο καιρό νωρίτερα, όταν ανταποκρίθηκε σε αγγελία του ΚΕΦΕ που ζητούσε δήθεν να προσλάβει έμπιστο προσωπικό. Η κοπέλα πήγε για να προσληφθεί και κατέληξε να παρακολουθεί σεμινάρια. Σε λίγο καιρό η επαφή με την οργάνωση επισκιάζει κάθε άλλο ενδιαφέρον. Ζει και εργάζεται για αυτούς από το πρωί ως το βράδυ, ενώ οι γονείς συνεχίζουν να πληρώνουν. Ξαφνικά τους αναγγέλει ότι το ΚΕΦΕ θα τη στείλει στη Δανία, κάτι πολύ σημαντικό για την προσωπική και επαγγελματική της εξέλιξη. Οι δικοί της διστάζουν, αλλά δέχονται αφού πιστεύουν ότι είναι για το καλό της και δεν θα λείψει παρά τρεις μόνο μήνες. Στο εξωτερικό συνεχίζουν να τη στέλνουν ό,τι του ζητά. Οι λίγοι μήνες γίνονται πολύ, καθώς η εκπαίδευση της Πινελόπης συνεχίζεται με βραδύριθμο. Τέλος, και ενώ η ίδια τους διαβεβαίωνε ότι θα επιστρέψει σύντομα, τους αναγγέλει ξαφνικά ότι θα τη στείλουν για μετεκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι γονείς που από καιρό είχαν αρχίσει να βλέπουν ότι κάτι το ύποπτο συνέβαινε, πανικοβάλλονται και αρχίζουν την έρευνα γύρω από το ΚΕΦΕ. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας πληροφορούνται ότι το ΚΕΦΕ αποτελεί το ελληνικό τμήμα της οργάνωσης του Lafayette Ρομχάβαρτ, της Scientology, μιας πολυεθνικής αποκρυφιστικής οργάνωσης που παρουσιάζεται με το μανδύα επιστημονικού οργανισμού, ενώ στο εξωτερικό φέρει επίσημα τον τίτλο της Εκκλησίας της Scientologyας, Scientology Church, και που έχει απασχολήσει τη διεθνή κοινή γνώμη, τον διεθνή τύπο και τις δικαστικές αρχές σε πολλές χώρες. Η νέα επιστρέφει μετά από πίεση της οικογένειάς της, που της αναγγέλει τα όσα έχει πληροφορηθεί για το ΚΕΦΕ Scientology. Ακολουθεί ένα φοβερό ξέσπασμα της Πινελόπης, στη διάρκεια του οποίου οι γονείς διαπιστώνουν ότι το πλάσμα που έχουν μπροστά τους δεν έχει καμία σχέση με το παιδί που ήξεραν πριν φύγει. Η προσωπικότητά της έχει πλήρως αλλοιωθεί μέσα σε αυτούς τους μήνες. Μπροστά τους έχουν ένα ρομπότ, ψυχρό, απάνθρωπο, επικίνδυνο, μια μαριονέτα τα νήματα της οποίας κινεί η οργάνωση. Στην εκπομπή της τηλετόρα παρουσιάστηκε όλο το δράμα των ανθρώπων αυτών που έχασαν το παιδί τους με τον πιο απάνθρωπο τρόπο. Συγχρόνως παρουσιάστηκε και η πραγματική δαιμή των ΜΜΕ που συχνά μπορούν να επιτελέσουν σημαντικότατο έργο παράλληλα με τις δικαστικές και τις διοκτικές αρχές. Ο δημοσιογράφος επί τρεις ώρες κυριολεκτικά κόλλησε στον τοίχο τον εκπρόσωπο του ΚΕΦΕ με ντοκουμέντα και αποφάσεις γερμανικών δικαστηρίων, καταδικαστικές για τη Scientology, που είχε προμηθευτεί από το αρχείο του πατρός Αντωνίου Λευζοπούλου. Περίπτωση 7, έτος 1993. Αν είχατε την ατυχία να επισκεφτείτε κάποια από τις εκθέσεις του Λίου στο Ζάπιο, στο πεδίο του Άρεως, θα αντιμετωπίζατε, αν είστε βέβαια ευαισθητοποιημένοι σε αυτές τις στάσεις, το παράδοξο φαινόμενο που μισεί σχεδόν από τους εκθέτες να είναι γνωστές αποκρυφιστικές οργανώσεις ή εκδότες με αποκλειστικά αποκρυφιστική βιβλιογραφία. Κάποιες από αυτές, Πύρινος Κόσμος, ο Μακόριο Αθηνών, Όσιος Πατάπιος, Δίδυμη, Παραψυχοκοινωνιολογική Εταιρεία Μη Μακρύ, Μέθοδος Σίλβα, Σίλβα Mind Control, Αλντεμπαράν, Δίωδος Εναλλακτικές Διακοπές Στάθης Λάζαρης, Έσοπτρον, Κονιδάρης και άλλοι. Ανάμεσα σε αυτές και το βιβλιοπωλείο «Νέος Πολιτισμός», σήμερα βρίσκονται στην Ευρυπίδου, στην Αθήνα, που διακινεί τα βιβλία του Lafayette Ρομχάβαρτ και ειδικά τα βιβλία διανοητικής και σαϊεντολογίας. Οργανωμένο, πανέτοιμο, με πολλούς συντονισμένους οπαδούς πολιτές,
έτοιμους να πλησιάσουν, να κουβεντιάσουν και να παγιδεύσουν τους ανυπεράσπιστους επισκέπτες. Όμως επειδή οι περιπτώσεις είναι αναρρύθμιτες, η Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων γνωρίζει εκατοντάδες περιπτώσεις παγιδευμένων ανθρώπων που ζήτησαν ή ζητήθηκε για αυτούς βοήθεια, θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο με το ιστορικό της αιμπολογίας μιας διεθνούς συγκαλυμμένης οικονομικής επιχείρησης με αποκρυφιστικές καταβολές που επικαλείται όταν ξεσκεπάζεται και κατακρίνεται θρησκευτικό στάτους και που στη χώρα μας πρωτοπαρουσιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 μεταμφιεσμένη σε φιλοσοφικό σωματείο το ΚΕΦ. Μια μικρή έρευνα στην ξενόγλωση στην εγκυκλοπαίδεια αποκρυφισμού και παραψυχολογίας των Louis Spencer και Νάντορ Φαντόρ στα λήματα Dianetics, Scientology και Hubbard μας πληροφορεί τα εξής ενδιαφέροντα. Ο Λαφαγκέτ Ρόναλντ Χάμπαρτ υπήρξε διάσημος συγγραφέας μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας, science fiction, και αυτός που δημιούργησε και ανέπτυξε τις λατρείες, λέει η εγκυκλοπαίδεια, cults, αναφέρει, της Dianetics και της Scientology. Στους οπαδούς του ορών έχει γίνει μια μυστική μορφή και πολλά live βιογραφικές αναφορές της ζωής του είναι τόσο φανταστικές όσο και τα μυθιστορήματά του. Τα σχετικά με τη ζωή του φαίνεται να είναι τα παρακάτω. Γεννήθηκε στο Τίλντεν της Νεμπράσκα στις 13 Μαρτίου 1911, πέθανε το 1986. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 γράφτηκε στη Μηχανολογική Σχολή του Πανεπιστημίου George Washington στην Ουάσιγκτον, αλλά δεν φαίνεται να αποφύγησε. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε στο ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών με τον βαθμό του σημειοφόρου. Εργάστηκε επίσης για λίγο στις μυστικές υπηρεσίες του ναυτικού. Αυτό λέει πολλά. Γιατί μετά χρησιμοποιήθηκαν οι γνώσεις αυτές ευρύτατα. Παντρεύτηκε τρεις φορές. Από τη Μάρκαντε Λούις Γκραμ, την πρώτη σύζυγο, απόκτησε δύο παιδιά. Αλλά καθώς ο Χάμπαρτ ταξίδευε συχνά, περνώντας μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από το σπίτι, ο γάμος δεν κράτησε πολύ. Το 1947 παντρεύεται τη Σάρα Νόρθαπ, την οποία απέκτησε μια κόρη, αλλά και η δεύτερη σύζυγος λήπησε διαζύγιο δύο χρόνια αργότερα, τρία-τέσσερα χρόνια αργότερα. Τον ίδιο χρόνο ο Χάμπαρτ παντρεύτηκε την Μάρι Σου Βιπ και απέκτησε τέσσερα ακόμα παιδιά. Σαν συγγραφέας ο Χάμπαρτ ήταν πολύ παραγωγικός και έγραφε με μεγάλη ταχύτητα. Στη δεκαετία εξού και οι σελίδες που αναφέρθηκαν από τον κύριο Κρύπα, που φυσικά δεν σημαίνει ότι ήταν όλες από εκείνον, αλλά τέλος πάντων. Στη δεκαετία του 1930 και με το ψευδόνυμο Winchester Remington Colt στράφηκε στα λαϊκά περιοδικά με μυθιστορήματα western, ιστορίες με καουμπόις. Τα πρώτα του λαϊκά μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας τα έγραψε με τα ψευδόνυμα Kurt von Rachen και René Lafayette. Συνεργάστηκε και με την κινηματογραφική εταιρεία Columbia Pictures στο Hollywood το 1935. Το πρώτο πρόχειρο πλάνο της Dianetics δημοσιεύτηκε στο έντυπο «Εκπληκτικά μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας» Astounding Science Fiction τον Μάιο 1950. Προετοιμάζοντας την αναγγελία του βιβλίου του Dianetics, η μοντέρνα επιστήμη της διανοητικής υγείας, εκδόσεις Hermitage. Τόσο το άρθρο όσο και το βιβλίο δημιούργησαν αίσθηση στο απλό κοινό και ήταν η αφετηρία μιας τεράστιας νέας βιομηχανίας ψυχοθεραπείας self-service. Do it yourself psychotherapy, το λέει το πρωτότυπο, που κορυφώθηκε στην πιο αποκρυφιστική της έκφραση με τη Scientology, οργανωμένη σήμερα σαν μια νέα θρησκεία. Σύμφωνα με κάποιους συγγραφείς, ο Χάμπαρτ σχετιζόταν με τον αποκρυφισμό μέσω του φίλου του Jack Parsons. Αυτό είναι σημαντικό και ας το κρατήσουμε. Χημικού πυράβλων της California Tech. Ο Parsons έγινε αρχηγός της ΤΟΑ ΟΤΟ. Το ότο είναι όρτο Τέμπλη Οριέντης, τάσμα του ναού της Ανατολής, του Άλιστερ Κρόελι. Όσοι εξημών δεν γνωρίζουν ποιος ήταν ο Κρόελι, θεωρείται ως ο πάπας του νεοσατανισμού ο Κρόελι. Λοιπόν, ήταν πολύ φίλος με τον Πάρσονς, ακριβώς. Το 1946 λέγεται,
ότι πραγματοποίησαν μαζί ο Πάρσονς και ο Χάμπαρτ μία μαγική τελετουργία. Η τελετουργία αυτή είχε σαν στόχο να εξασφαλίσει την ενσάρκωση της θεάς Μπάμπαλον. Η θεά Μπάμπαλον στον αποκριστικό χώρο αντιστοιχεί στην πόρνη Βαβυλώνα που αναφέρεται στο 17ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Λοιπόν, προσπάθησαν δηλαδή να εσαρκώσουν τη θεά Μπάμπαλον, ένα δαίμονα δηλαδή στην ουσία, ας πούμε, σε ένα αγέννητο ανθρώπινο έμβριο, με αποκρυφιστική μεθοδολογία. Η σχέση του Χάμπαρτ με το Ότο έληξε τελικά κάπως μπερδεμένα. Αργότερα ο Χάμπαρτ ισχυρίστηκε ότι ξεσκέπασε θαραλέα μια ομάδα μαύρης μαγείας. Σχετικά με τη διδασκαλία της Dianetics, η εγκυκλοπαίδεια των Spencer και Fodor αναφέρει «Dianetics, μια μορφή εκλαϊκευμένης ψυχοθεραπείας, προερχόμενη από τον συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Λαφαγέτρων Χάμπαρ, που πρωτοπαρουσιάστηκε στο κοινό με το άρθρο Dianetics, μια εισαγωγή σε μια νέα επιστήμη, στις σελίδες του εκπληκτικά μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας, το Μάιο του 1950. Το είδαμε και στο προηγούμενο ρήμα. Λίγο μετά το άρθρο του περιοδικού που προκάλεσε 2.000 γράμματα ενδιαφερόμενων αναγνωστών, μέσα σε 2 εβδομάδες, κυκλοφόρησε από τη Χερμιτάζ και το βιβλίο του Χάμπαρτ, Dianetics, η μοντέρνα επιστήμη διανετικής υγείας, που σύντομα έγινε best seller. Ο μέσος άνθρωπος θεωρήθηκε ικανός, εξοπλισμένος με το βιβλίο του Χάμπαρτ, να εφαρμόσει ένα απλό, εύκολο σύστημα ψυχοθεραπείας που προβλήθηκε σαν ανώτερο από κάθε εξειδικευμένη θεραπευτική αγωγή. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, πού οδηγούνταν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη με αυτό το έργο. Η θεωρία της Dianetics τροποποίησε τις υπάρχουσες διάνοιες της συνειδητής, τις υπάρχουσες έννοιες, συγγνώμη, της συνειδητής και ασυνείδητης διάνοιας και έμπλεξε μια δική της αναλυτική και μια αντιδραστική διάνοια. Δηλαδή πήρε ο Χάμπαρτ κάποιες ήδη υπάρχουσες λέξεις, θα λέγαμε, από την τρέχουσα ψυχολογία της εποχής, αντικατέστησε κάποια πράγματα και παρουσίασε μια θεωρία ψυχανάλυσης δική του. Ο όρος engram, εγγραφή, αποτύπωση, που προϋπήρχε και δήλωνε μία αποτύπωση στη μνήμη, υιοθετήθηκε από το Χάμπαρτ για να δηλώσει εντυπώσεις επώδυνων εμπειριών που έχουν δήθεν καταγραφεί στα ίδια τα ζωτικά κύτταρα μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Κατά τη μέθοδο, άνθρωποι που θα πραγματοποιούσαν auditing, ακρόαση, αναζευγάρια, θα ψυχανέλυαν δηλαδή ο ένας τον άλλον, αναλύοντας τις αναδρομές τους, μέχρι να ενεργοποιήσουν τα έγγραμμους τους, μπορούσαν δήθεν στη συνέχεια να τα απαλύψουν από τις τράπεζες της μνήμης τους, όπως σβήνεται μια ταινία μαγνητοφόνου. Αυτή η απαλυφή των έγγραμμς, κατά τους ισχυρισμούς της μεθόδου, οδηγεί σε ένα ανώτερο, ψυχικά και σωματικά, με υψηλό IQ, την νοημοσύνης, που ονομάζουν clear, διαρκής καθαρός. Ατυχώς για τον Χάμπαρτ, οι clear που παρουσιάστηκαν σε δημόσιες εμφανίσεις στη δεκαετία του 50 δεν παρουσίασαν αξιόλογες δυνάμεις και κάποιοι ισχυρισμοί για αποκατάσταση ελαττωματικής όρασης ή φύτρωμα νέων δοντιών δεν επικυρώθηκαν από τους επιστημονικούς ιατρικούς κύκλους. Παρ' όλα αυτά, πολλοί οπαδοί ισχυρίστηκαν βελτίωση στην υγεία τους και ευτυχία. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 50, ο Χάμπαρτ επεξέτεινε την Dianetics, δημιουργώντας τη γνωστή Scientology, εισάγοντας θεωρίες μετενσάρκωσης. Τώρα απαιτούνταν πιο δαπανηρές ασκήσεις. Η Dianetics αποτελεί σήμερα μια προκαταρκτική φάση της Scientology, όπου για την βελτίωση των δυνατοτήτων του ανθρώπου δίθεν, επιχειρείται δίσκηση σε φιλοσοφικές και αποκρυφιστικές περιοχές μέσω μιας δίθεν τεχνολογικής προσέγγισης. Το άτομο, εξηγεί ο Χάμπαρτ, είναι ένα πνεύμα που ελέγχει ένα σώμα μέσω μιας διάνοιας. Το πνεύμα αυτό ονομάζεται θήταν. Είδατε τι είναι για τον Χάμπαρτ το θήταν στο βαθμό του O3. Εδώ βρισκόμαστε ακόμα σε χαμηλότερα επίπεδα από, θα λέγαμε, κατάσταση προ-clear, που σημαίνει προ-καθαρός, και κατάσταση clear,
που σημαίνει, ας πούμε, ότι έχει κατανοήσει πλέον και ελέγχει κάποια πράγματα ο άνθρωπος. Το πνεύμα λοιπόν ονομάζεται θήτα. Όταν πεθάνει, εξέρχεται από το σώμα και τη διάνοια και επιστρέφει συνήθως σε έναν πλανήτη και προμηθεύεται ένα άλλο σώμα. Ο θήτας είναι ικανός να φτιάνει χώρο, ενέργεια, μάζα, χρόνο. Τον Ιούνιο του 1965 η κίνηση έγινε θρησκεία και η Founding Church of Scientology, η ιδρυτική εκκλησία της στην Ουάσιγκτον, ενώθηκε με το υποκατάστημά της στη Βρετανία. Διανετιστές και σαϊεντολόγοι είναι γενικά ενθουσιώδεις πάνω στις πεποιθήσεις τους και πολύ ευαίσθητοι στην κριτική, η οποία αντιπροσωπεύει για αυτούς θρησκευτικό διωγμό. Διάφορα βιβλία που έκριναν την κίνηση, μερικά από αυτά γραμμένα από πρώην οπαδούς, είχαν μέχρι πρόσφατα αποσυρθεί από την κυκλοφορία, συνήθως λόγω μηνύσεων και άλλων επιθετικών μεθόδων. Στο ρήμα Scientology, η εγκυκλοπαίδεια αποκρυφού και παραψυχολογίας αναφέρει Scientology, μια εξέλιξη σε δεύτερο στάδιο του συστήματος Dianetics που εφεύρει ο συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Ραφαγέντ Ρον Χάβαρντ. Όπως και η Dianetics, η Scientology προσφέρει μια εκλαϊκευμένη μορφή ψυχολογικού αποπρογραμματισμού για την απελευθέρωση της αναλυτικής διάνοιας από τη σύγχυση της αντιδραστικής διάνοιας που οφείλεται στα engrams, επώδυνες εντυπώσεις παρενθουσών εμπειριών. Προχωρεί όμως και πέραν από την Dianetics, προτείνοντας engrams που εκτείνονται προς τα πίσω μέσω αναρρυθμίτων προηγουμένων γεννήσεων. Στο σημείο αυτό χρειάζεται μια παρένθεση για να υπογραμμίσουμε ότι ενώ στην Dianetics έχουμε απλώς θεωρίες και ισχυρισμούς του δημιουργού του συστήματος, θεωρίες που στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης, στη Scientology ο Χάβαρντ προχωρεί σε προσωπικές εκτιμήσεις θρησκευτικής τάξης, όπως το δόγμα της μετενσάρκωσης, που αυτό και μόνο χαρακτηρίζει τον ιδιοκτήτη, συγγνώμη, χαρακτηρίζει την ιδιότητα του μέλους της Scientology, ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Ορθόδοξου Χριστιανού. Αλλά σε επανέλθουμε στην εγκυκλοπαίδη. Πίσω από την αναλυτική και αντιδραστική διάνοια υπάρχει μια οντότητα, ο θήτας, που προσλαμβάνει πολλές μορφές φυσικών ενσαρκώσεων, από τις απλούστερες μορφές ζωής, όπως το στρίδι, the clam, διαδοχικά μέχρι τον άνθρωπο του Piltdown. Δηλαδή, εδώ έχουμε και μία άλλη προσέγγιση, θα λέγαμε σε προσεγγίσεις αποκλειφιστικές και των γνωστικών, των νεογνωστικών μάλιστα, που η ανθρώπινη υπόσταση δεν ήταν πάντα ανθρώπινη, αλλά κάποια στιγμή ξεκίνησε από το ρηκτό βασίλειο, έγινε φυτό, έγινε ζώο, τελικά έγινε άνθρωπος και ανακυκλώνεται με αυτή την. Άρα δηλαδή ο άνθρωπος κάποτε ήταν στρίδι κατά τον Χάβαρντ, όταν μπήκαν οι θήτας μέσα του και εξελίχθηκε διαδοχικά. Από καιρό σε καιρό, στη διάρκεια 63 εκατομμύριων ετών, λέει η εγκυκλοπαίδεια, λένε οι σαϊντολόγοι, οι θήτας παγιδεύτηκαν σε συσκευές όπως και τα λοιπά. Ήδη τα είδαμε στην αρχή της εισήγησης και δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε με λεπτομέρειες. Η παλιά σύλληψη των Dianetics για τον Clear ή το απελευθερωμένο άτομο έχει τώρα εξελιχθεί με τη Scientology στην πιο περίπλοκη κατάσταση του MEST Clear. MEST, M-E-S-T, από τα αρχικά των λέξεων Matter, Energy, Space και Time, δηλαδή του υπερανθρώπου, που είναι πάνω και πέρα από την ύλη, την ενέργεια, το διάστημα και το χρόνο. Καμιά περίληψη, οσονδήποτε αντικειμενική, δεν θα μπορούσε να δώσει μια δίκαιη εικόνα των ιδεών και των διαδικασιών της Scientology, για τις οποίες χρεώνονται πολυδάπανες υπηρεσίες και πανάκριβα δίδακτρα. Έχοντας λοιπόν στο ενεργητικό της χιλιάδες μελιθύματα, η Σαϊεντολογία υπόσχεται να μεταμορφώσει τον κόσμο, να κάνει τον κόσμο clear δηλαδή, χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη τεχνολογία Χάβαρντ, η οποία τεχνολογία Χάβαρντ απευθύνεται σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου. Βασική μέθοδος της οποίας τεχνολογίας Χάβαρντ είναι το auditing,
ψευδοεπιστημονική πρακτική είδος αυτούπνωσης, διαλογισμού και ψυχανάλυσης και η αποκάθαρση λήψη βιταμινών σε επικίνδυνες ποσότητες, πολύ ωραία σάουνα και τζόγκινγκ. Μέρος της τεχνολογίας Χάμπαρτ αποτελεί και η θρησκευτική τεχνολογία που περιλαμβάνει τους κώδικες ηθικής της Scientology. Η ηθική, και αυτό να το προσέξουμε πολύ γιατί πρόκειται, ακριβώς δεν πρόκειται με την έννοια της ηθικής που εμείς γνωρίζουμε μέσα στην Εκκλησία ή έστω στον κόσμο. Η ηθική εδώ πέρα, έτσι όπως την προτείνει ο Χάμπαρτ, είναι αντίστροφη ηθική. Η ηθική, δηλώνει ο Χάμπαρτ, έχει σαν στόχο, πρώτον, να απομακρύνει από το περιβάλλον αντίθετες προθέσεις, και αυτό μεταφράζεται, να εξουδετερώσει κάθε αντίθετη εχθρική προς τη σαϊντολογία θέση ή ιδεολογία προσώπων, ομάδων ή κρατών. Και αφού το επιτύχει αυτό, β, να απομακρύνει από το περιβάλλον ξένες προθέσεις. Δηλαδή, να εξουδετερώσει στη συνέχεια κάθε παραπλήσια θέση ή ιδεολογία που όμως δεν ανήκει στη σαϊντολογία. Για την επικράτηση της ηθικής εντός εισαγωγικών του Χάμπαρτ, η Scientology διαθέτει πρώτον αξιωματικούς ηθικής, αστυνομεύει δηλαδή τους οπαδούς της, ζητώντας τους να καταδίδουν άλλους, ακόμα και μέλη της ίδιας τους της οικογένειας. Β. Ζητά από τα μέλη της καθημερινή αφορά για τις πράξεις τους, αλλά και για τις σκέψεις τους, όπως αυτές προκύπτουν από το όντικτιν, και τις καταγράφει διατηρώντας φακέλους. Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε στην Εκκλησία αν ο πνευματικός διατηρούσε στοιχεία, όπως διατηρεί η Scientology. Γ. Χρησιμοποιεί τον OSA, OSA είναι αυτό, Office of Special Affairs, Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων, στην πραγματικότητα τμήμα διεθνούς κατασκοπίας με στόχο την επιβολή της αντίστροφης ηθικής του Χάμπαρτ. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και το δίκαιο του ισχυρωτέρου. Αυτές είναι, θα λέγαμε, οι προοπτικές του ΚΑΠΑ για τους ανθρώπους. Σε άτομα και σε κυβερνήσεις, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο Μεσσίας στη Σαϊντόλογη, στόχος της ηθικής είναι να φέρει την κυβέρνηση και τις εχθρικές φιλοσοφίες σε κατάσταση συμφωνίας με τους σκοπούς της Σαϊντολογίας. Ας δούμε και τη διεθνή αντίδραση στη δράση της Σαϊντολογίας. Βέβαια θα δούμε αποσπασματικά πολύ λίγα πράγματα γιατί δεν υπάρχει και ο χρόνος. Το Νοέμβριο 1963 η πολιτεία της Βικτωρίας στην Αυστραλία θέσπισε έρευνα για τη Σαϊντόλογη. Μετά ακρόση 151 μαρτύρων εξέδωσε την αναφορά Anderson, Anderson Report, το 1965, καταλήγοντας, δύο χρόνια αργότερα, καταλήγοντας την απαγόρευση της διδασκαλίας των πρακτικών και της διαφήμισης της οργάνωσης, χαρακτηρίζοντας τις μεθόδους του Χάμπαρτ αντιεπιστημονικές και υπογραμμίζοντας πως ο Χάμπαρτ χρησιμοποιεί παρανόμως ακαδημαϊκούς τίτλους και ότι υφίστανται σημαντικές αμφιβολίες για την πνευματική του υγεία. Χαρακτηριστικό στο σημείο αυτό είναι ο ισχυρισμός που δημοσιεύτηκε σε μπούλετιν της οργάνωσης με ημερομηνία 11/5/63, σύμφωνα με το οποίο ο ιδρυτής της Scientology ανελήφθηκε στους ουρανούς δύο φορές. Κατά την πρώτη ανάληψη παρέμεινε εκεί 43 τρισεκατομμύρια, 891 δισεκατομμύρια, 832 εκατομμύρια, 611.177 έτη, 344 ημέρες, 10 ώρες, 20 πρώτα λεπτά και 40 δεύτερα λεπτά της ώρας του φωτεινού ηλιακού χρόνου της 9ης Μαΐου 1963. Είδα, μας ανέπτυξε και ο κύριος Κρύπας κάποιες τοποθετήσεις που ήταν ακατανόητες. Τώρα, όποιος καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό, είναι στην δική μας πλέον διακριτική ικανότητα. Οι ειδικοί επιστήμονες που ανέλαβαν να συντάξουν το Anderson Report για λογαριασμό του Κοινοβουλίου της Βικτωρίας, μεταξύ άλλων αναφέρουν το Ινστιτούτο Χάμπαρτ, έτσι λεγόταν τότε το πρώτο ίδρυμα στην Αυστραλία,
Το Ινστιτούτο Χάρτμπαχ ισχυρίζεται ότι είναι η μεγαλύτερη οργάνωση στον κόσμο για ψυχοπνευματική υγεία. Στην πραγματικότητα όμως είναι η μεγαλύτερη οργάνωση ανειδίκευτων ανθρώπων που χρησιμοποιούνται, που ασχολούνται, συγγνώμη, με τη χρησιμοποίηση επικίνδυνων μεθόδων που προσφέρονται ως ψυχοπνευματική θεραπεία. Κατά τους ίδιους επιστήμονες, η Scientology είναι επιζήμια, η πρακτική της εφαρμογής συνιστά σοβαρή απειλή για την κοινωνία και μάλιστα από ιατρική, ηθική και κοινωνική άποψη. Οι οπαδοί της είναι παραπλανημένα όντα και όχι σπάνια ψυχικός ασθενή, λέει η αναφορά Άντερσον. Κάτι άλλο τώρα. Τον Ιούλιο 1968, το Υπουργείο Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, αυτό που μας ανάφερε και ο κύριος Κρύπας, ανακοίνωσε περιορισμού στην είσοδο των σαϊντολόγων στη χώρα, δηλώνοντας ότι τα κέντρα της Scientology δεν θα θεωρούνται πλέον σαν εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ήδη όμως, από το 1965 και συγκεκριμένα από τις 21 Ιουλίου, η οργάνωση καθιέρωσε θρησκευτικό στάτους στην Ουάσιγκτον. Στις 11 Μαρτίου του 1966, ο Χάρτμπαχ ανακοίνωσε ότι και το Βρετανικό Τμήμα έγινε επίσης εκκλησία, δηλώνοντας: «Έτσι όλοι οι όντιτος θα γίνουν κληρικοί. Οι κληρικοί έχουν σε πολλές χώρες ειδικά προνόμια, μεταξύ των οποίων φορολογικές και στεγαστικές διευκολύνσεις». Κάτι που ήδη το ακούσαμε. Η οργάνωση, παρακάτω τώρα, η οργάνωση κηρύσσεται παράνομη στη Ροδεσία και σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία, ο Χάρτμπαχ καταδικάζεται σε τετραετή φυλάκιση για βάρη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε σωρία καταδικαστικών αποφάσεων. Αναφέρουμε μόνο μία. 9 στελέχη της Scientology καταδικάζονται το 1997 από Ομοσπονδιακό Δικαστήριο για κλοπή και συνωμοσία κατά της κυβέρνησης. Μεταξύ τους και η Μάρι Σου, τρίτη σύζυγος του Γάμπα. Εδώ απλά πολύ γρήγορα να πούμε ότι μία ομάδα Scientologων εισέβαλε σε γραφεία του FBI, παρακαλώ, και η όλη επιχείρηση ονομαζόταν Snow White, χιονάτι δηλαδή, τέλος πάντων, και ο στόχος ήταν κλοπή κυβερνητικών εγγράφων που κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, εξέθεταν την οργάνωση. Και βέβαια τους συνέλαβαν και τους εδίκασαν και η Μάρι Σου έμεινε νομίζω και 4 χρόνια. Ο Χάρτμπαχ, ας πούμε, θυσίασε τη γυναίκα του προκειμένου να γλιτώσει εκείνος. Λοιπόν, σήμερα είναι πλέον σαφής η αντίληψη σε πολλά κράτη, ειδικά στην Ευρώπη, ότι η Scientology είναι καλυμμένη εμπορική επιχείρηση, μας το είπε ο κύριος Κρύπας, και όχι θρησκεία, και κατά διαπιστώσεις κυβερνητικών φορέων και ανωτάτων δικαστηρίων του εξωτερικού, η οργάνωση αυτή είναι επικίνδυνη σε προσωπικό επίπεδο. Πρώτον, γιατί εξουθενώνει τους οπαδούς της οικονομικά. Δεύτερον, βάζει σε κίνδυνο τη σωματική υγεία των μελών της, αποκάθαρση, μυασίνη σε τοξικές δόσεις 1000%. Τρίτον, χειραγωγεί την ψυχική και πνευματική υγεία των οπαδών της, αντίστροφη ηθική και όλη. Ελέγχει και προγραμματίζει το νου και τον ψυχισμό τους, αλλοιώνει την πνευματική τους ικανότητα, δημιουργεί ψυχικές βλάβες στα μέλη της και τα καταπιέζει γενικά. Ενθαρρύνει την άσκηση του auditing σε μικρά παιδιά. Ακόμη, η οργάνωση του Χάρτμπαχ χαρακτηρίζεται επικίνδυνη για τους δημοκρατικούς θεσμούς, τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη, αστυνόμευση πολιτών, φακέλωμα, κατασκοπία. Προετών, η συνδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικού της Ομοσπονδιακής Γερμανίας χαρακτήρισε τη Scientology οργάνωση, και αυτό αναφέρθηκε πριν, αλλά αξίζει να το υποσημειώσουμε, οργάνωση που κάτω από το προσωπείο μιας θρησκευτικής κοινότητας συνδυάζει στοιχεία της οικονομικής εγκληματικότητας και της ψυχοτρομοκρατίας απέναντι στα μέλη της. Η προτοπή του μεσία της Scientology προς τους οπαδούς του δικαιολογεί πλήρως τον παραπάνω χαρακτηρισμό. Μη διστάσεις να προξενήσεις πόνο για μια δίκαιη αιτία. Και βέβαια δίκαιη αιτία είναι η προστασία της οργάνωσης. Στη βιβλιογραφία που ασκεί κριτική και γι' αυτό έχει δεχθεί την επίθεση της οργάνωσης με μηνύσεις και δίκες, περιλαμβάνονται κάποια από τα βιβλία, «Φαντασιοπληξίες και απάτες στο όνομα της επιστήμης» του Μάρτιν Γκάρτνερ, «Λατρείες του παραλόγου» του Dr. Christopher Evans,
και επίσης η παγίδα της απόλυτης ελευθερίας του Γιον Άτακ, είναι γνωστός ο Γιον Άτακ, υπήρξε μέλος της Αϊντολογίας και έφυγε και τον κυνήγησαν πολύ για τα βιβλία του, και ένα κομμάτι γαλάζιου του ουρανού, και αυτό του Γιον Άτακ. Στην Ελλάδα η σχετική βιογραφία εντοπίζεται στα βιβλία του πατρός Αντωνίου Λεβιζοπούλου και λίγων άλλων συγγραφέων. Ακόμη το βιβλίο «Μισθοφόρη της νέας τάξης» του Αντώνη Μποσνακούδη περιέχει ενδιαφέρον υλικό κυρίως από την πολιτική, στρατιωτική και οικονομική διαπλοκή της οργάνωσης, περιλαμβάνοντας έγγραφα που κατέσχε ο τότε αντισαγγελέας πρωτοδικών κ. Ιωάννης Αγγελής κατά τις τρεις εφόδους του στο ΚΕΦΕ το 1995. Στην Ελλάδα, κύριος στόχος του ΟΣΑ, των μυστικών υπηρεσιών της οργάνωσης του ΧΑΒΑΡ, υπήρξε ο πατήρ Αντώνιος Ελευθερόπουλος, που στα πλαίσια της ποιματικής ευθύνης του Ορθόδοξου Κληρικού υπήρξε ο πρωταγωνιστής στην αποκάλυψη όλων αυτών των στοιχείων μαζί με τη γενικότερη προσπάθειά του για ενημέρωση του κοινού της χώρας μας. Εξάλλου, και πριν αναφερθήκαμε στην ευθυξία των μελών της Αϊντολογίας, την εναντίον τους κριτική, την οποία χαρακτηρίζουν θρησκευτικό διωγμό και αντιδρούν με βάση τον λεγόμενο κώδικα τιμής, μια σειρά από κανονισμούς σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να λειτουργεί κάθε σαϊντολόγος. Πολλοί από τους κανονισμούς αυτούς αναφέρονται στη στάση που πρέπει να τηρηθεί από τους πιστούς όταν απειλείται η οργάνωση. Να ξαναθυμίσουμε μεταξύ άλλων την προτοπή του κώδικα τιμής, μη διστάσεις να προξενήσεις πόνο για μια δίκαιη αιτία. Διαβάζουμε σε εφημερίδα της εποχής, είναι η απογευματινή της Κυριακής, 2 Απριλίου του 1995. Τέσσερις καταξιωμένες προσωπικότητες του σύγχρονου κόσμου μας δέχονται αυτή τη στιγμή τα χυδαία πυρά των ολοκληρωτικών οργανώσεων. Κοινό τους γνώρισμα η έρευνά τους γύρω από τις αιρέσεις και την παραθρησκεία. Κοινή λάσπη που πετούν οι ομάδες αυτές, πως και οι τέσσερις είναι φασίστες ναζιστές. Πρόκειται για τους Γιοχάνες Άγκαρ, καθηγητή θρησκεολογίας στη Δανία, Λουθυρανό, Τόμας Γκάντου, Λουθυρανό πάστορα, πρόεδρο της Πρωτοβουλίας Γονέων και Θυμάτων στο Βερολίνο, Αλεξάνδερ Τβόρκιν, ορθόδοξο καθηγητή και διευθυντή του Τμήματος Εκπαίδευσης και Κατηχήσεως του Πατριαρχείου της Μόσχας, και πατέρα Αντώνιο Λεμιζόπουλο, ο οποίος εκτός των άλλων διαθέτει διευθύνη και την υπηρεσία ενημερώσεως διαλόγου και πολιτισμού της Αρχιεπίσκοπης Αθηνών. Οι άνθρωποι αυτοί, με τις πολύχρονες έρευνές τους, κατάφεραν να αποκαλύψουν τι κρύβεται πίσω από το προσωπείο πολλών επικίνδυνων οργανώσεων και να προστατεύσουν υποψήφια ή αποχωρήσαν τα μέλη. Στήριξαν τον αγώνα τους κατά μεγάλο βαθμό στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, αυτό που μας είπε ο κύριος Κρύπας, τον Μάιο του 1984, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη-μέλη καλούνται να αντιμετωπίσουν από κοινού τη σοβαρή απειλή. Επίσης, η σύσταση 1178 του 1992 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία προτείνει ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση αιρετικών και παραθρησκευτικών ομάδων. Αξίζει να σημειωθεί πως τα ψηφίσματα και οι συστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου υιοθετήθηκαν από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες εκτός της Ελλάδος. Έτσι, η μόνη καταφυγή για τα θύματα και τους συγγενείς τους στον τόπο μας απόμεινε η Εκκλησία και συγκεκριμένα ο υπεύθυνος για αυτά τα θέματα, πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, ο οποίος εξαιτίας ακριβώς αυτής του της ενασχόλησης πολεμήθηκε ύπουλα και ανήθικα. Έτσι αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά η ηθική και η φιλοσοφία των συγκεκριμένων οργανώσεων, στόχος των οποίων είναι μεταξύ άλλων οι εξής. Πρώτον, να γραφούν άρθρα εναντίον του έργου της Εκκλησίας σε ελληνικές εφημερίδες. Β, να αναπαραχθούν αυτή η δίθεν είδηση σε ξένα έντυπα με παρακίνηση των οργανώσεων βασισμένα στις ελληνικές δημοσιεύσεις. Τρίτον, να παρακινηθούν ελληνικά μνημεία έψιλον να αναφερθούν στα δημοσιεύματα του ξένου τύπου ότι δήθεν οι ξένοι γράφουν για μας ότι καταπατείται η θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα. Δέλτα, να ασκηθούν πιέσεις προς Έλληνες κυβερνητικούς παράγοντες και άλλους με στόχο την αλλαγή του συντάγματος στα μέτρα των οργανώσεων αυτών. Και συνεχίζει η εφημερίδα.
Η Scientology με βλέψεις στις οικονομίες των κρατών, καταστροφική για την προσωπικότητα των μελών της, έχει σπράξει πολλές καταδικαστικές αποφάσεις στο εξωτερικό. Στις 6 Μαΐου του 1991, το περιοδικό Time αφιέρωσε εκτεταμένη έρευνα στην οποία καταδικάζει τη Scientology σαν μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές καταστροφικές λατρείες, Destructive Cults. Ο όρος έχει καθιερωθεί στο εξωτερικό για κάποιες από αυτές τις οργανώσεις. Ενώ στο εξώφυλλο του γράφει Scientology, η λατρεία της απληστίας. Το Time δεν είναι φυσικά το μόνο που αφιερώνει τις σελίδες του καταδικάζοντας την οργάνωση του Harvey. Το περιοδικό Spiegel στις 6 Μαρτίου του 1995 αναφέρει ότι, και αυτό το ακούσαμε πριν, η συνδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ομοσπονδιακής Γερμανίας διαπίστωσε ότι η Scientology είναι μια οργάνωση που κάτω από το πρόσωπο μιας θρησκευτικής κοινότητας ενώνει στοιχεία της οικονομικής εγκληματικότητας και της ψυχοτρομοκρατίας απάντητη στα μέλη της και αποφάσισε να αναθέσει την υπόθεση σε κρατικούς μηχανισμούς. Το γερμανικό Spiegel και πολλά άλλα έντυπα στον κόσμο ξεσκεπάζουν την οργάνωση της απληστίας και του παραλόγου. Παρ' όλα αυτά, η Scientology συνεχίζει το καταστροφικό της έργο όλο και με νέα θύματα. Η Scientology απαντώντας κυκλοφόρησε την προσούρα Μύθους, ένα ειδικό έντυπο που κυκλοφόρησε η οργάνωση, στην οποία περιλαμβάνει όποιον διαφωνεί με την οργάνωση και τον χαρακτηρίζει ναζιστή. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ο Χάμπαρτ δηλώνει, να δούμε πού είναι ο πραγματικός ναζισμός. Η αυταπάρνηση και η δημοκρατία, λέει ο Χάμπαρτ, δεν πρόσφερε κάτι στον άνθρωπο, εκτός ότι τον έσπρωξε πιο πολύ στο βούρκο. Και μόνο αυτό το κείμενο, για να μην αναφερθούμε σε δεκάδες άλλα, αποδεικνύει την απολυταρχική και φασιστική νοοτροπία της Scientology προς κάθε κατεύθυνση, εχθρούς και οπαδούς. Κλείνοντας τη μικρή αυτή έρευνα, παραμένει ακόμα αιωρούμενο ένα ερώτημα. Πού αποβλέπει τελικά η Scientology, ποιοι είναι οι στόχοι της, οι σκοποί της? Ας ακούσουμε και πάλι το Χάμπαρτ να αναπαράγει τις υποχρεώσεις των πιστών της οργάνωσης, αναπτύσσοντας την αντίστροφη ηθική του. Είναι καθήκον σου να φέρεις την κυβέρνηση και τις εχθρικές φιλοσοφίες σε κατάσταση συμφωνίας με τους σκοπούς της Σαϊντολογίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς από βάθος καρδίας τον κύριο Μιντώνη για την άριστη ανάπτυξη του θέματος του, μέσα στο οποίο με εκλαϊκευμένο τρόπο, γλαφυρό και παραστατικό, μας μετέφερε τα κυριότερα στοιχεία της οργανώσεως αυτής, τους τρόπους του προσιλητισμού, τους οποίους αυτή χρησιμοποιεί, απέδειξε μεταξύ άλλων πόσο επικίνδυνες είναι οι μέθοδοι και οι πρακτικές της οργανώσεως αυτής για την ακυρότητα της προσωπικότητας του ανθρώπου, για τους δημοκρατικούς θεσμούς, τα χρηστά ήθη και την δημόσια τάξη. Στην αρχή αναφέρθηκε γύρω από την βιβλιογραφία περί Σαϊεντολογίας τα δόγματα, ένα από τα βασικά δόγματά της. Επίσης, απέδειξε, μας παρουσίασε πόσο η βασική μέθοδος τους είναι, μάλλον ο στόχος, ο απότερος στόχος τους, η πλήση του εγκεφάλου που προγραμματοποιείται σταδιακά με έξυπνη μεθόδευση κατά τρόπο που να φαίνεται ότι γίνεται αυτοβούλος αποδεκτή από τον οπαδό θύμα, ο οποίος στον χρόνο η προσωπικότητα αλλάζει, το ήθος τροποποιείται, η ίδια δε η ψυχοσωματική υπόστασή του αλλοιώνεται. Στη συνέχεια ανέφερε διάφορες περιπτώσεις μέσα από τις οποίες δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η οργάνωση αυτή παγιδεύει τα θύματα τους. Ανέφερε 6-7 περιπτώσεις από την καθημερινή πραγματικότητα που είναι γεγονότα αυτά. Επίσης επεσήμανε ότι στην Ελλάδα τα βιβλία της Σαϊντολογίας διακινούνται από το βιβλιοπωλείο Νέος Πολιτισμός, σημειώστε το αυτό, οδός Ευρυπίδου 11. Η
εκεί υπάρχουν αυτά τα βιβλία τα οποία διεκδικεί η οργάνωση. Επίσης, μας είπε ότι ο πατήρ Αντώνιος Αδεχιζόπουλος, ο Μακαριστός, ήταν εκείνος ο οποίος πρώτος το 1980 έφερε στην επιφάνεια της, στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα, απεκάλυψε αυτήν την οργάνωση και τους στόχους της. Επίσης, μας μίλησε για την σχέση του Χάμπαρντ με τον αποκρυφισμό, τη συνεργασία που είχε με τον Τζακ Σπάρσον, με τον Άλιζερ Κρόουλι, τον Πάπα της, όπως το χαρακτήρισε, της, του σατανισμού, για τις θεωρίες της μετασαρκώσεως, για την μεθοδολογία της Dianetics, η οποία αποτελεί μια προκαταρκτική φάση της Scientology, όπου για την βελτίωση των δυνατοτήτων επιχειρείται η διείσδυση σε φιλοσοφικές και αποκρυφιστικές περιοχές μέσω μιας τεχνολογικής προσέγγισης. Για το clear, το απελευθερωμένο άτομο, τι σημαίνει το clear και πώς βλέπει την κάθαρση ο Ρον Χάμπαρντ, ο ανθρώπου. Και τέλος αναφέρθηκε στην διεθνή αντίδραση, στη δράση της ενδολογίας, στις πολλές καταδικαστικές αποφάσεις, καταδικαστικές διεθνείς αποφάσεις που δέχθηκε η οργάνωση.